άναψα το μετάξι μου στη λάμπα της ευημερίας. Υπόλυσα τις βιβλιοθήκες μου ως πράξη ελπίδας. Εισέπνευσα μεταλλαγμένα συναισθήματα. Εξέπνευσα δρόμο και μίσος. Προσαρμόστηκα στα ψέματα για πολύ καιρό και πολύ εύκολα. Μα αρνήθηκα να παραδώσω το χρησιμοποιημένο δέρμα μου. Έσυρα την παιδική μου ηλικία σε μια νοικιασμένη. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα και είμαι με τον Νίκο Κώστα Θανάση, διδακτορικούς φοιτητές του Πολυτεχνείου. Από την ομάδα, εμένα τα γαλλικά μου είναι λίγο, δεν υπάρχουν, από κακά ως ανύπαρκτα. Research critique, κάπως έτσι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε ότι η κουβέντα θα είναι ηχητική. Εντάξει, ζωστή. Ωραία. Γιατί έτσι αποφάσισε η συνέλευσή σας, τέλος πάντων, να την κάνουμε ηχητικά τη συνέλευση. Θέλω να μου πείτε πότε ξεκίνησε η ομάδα σας, γιατί και γιατί συγκεκριμένη ονομασία. Ωραία. Λοιπόν, η ομάδα μας ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το 2019, το καλοκαίρι. Στην ουσία βρεθήκαμε αρχικά 5-6 άτομα, τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο είχαμε βρεθεί μεταξύ μας παλιότερα σε διάφορες διαδικασίες, σε αυτοργανωμένα σχήματα, σε καταλήψεις. Είχαμε τέλος πάντων ήδη μεταξύ μας ή έστω κάποιοι από εμάς κάποιες πολιτικές σχέσεις. Και επειδή εκείνη την περίοδο είτε κάποιοι από εμάς είχαν ξεκινήσει κάποια χρόνια το διδακτορικό τους και τη δουλειά στην έρευνα, είτε ξεκινούσαν τότε, και έχοντας όλες αυτές τις κοινές καταβολές, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα σχήμα το οποίο να μπορεί να παρέμβει γύρω από τα ζητήματα των διδακτορικών και των ερευνητών στο Πολυτεχνείο. Τώρα, γιατί υπήρχε αυτή η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το σχήμα? Αρχικά γιατί το υποκείμενο, το εργασιακό υποκείμενο του υποψήφιου διδάκτορα και του ερευνητή, γιατί για μας όλοι αυτοί αποτελούν εργαζόμενοι και αυτό θέλουμε να βάζουμε μπροστά, βρισκόταν σε μια πολύ κακή κατάσταση και βρίσκεται ακόμα στην πραγματικότητα. Πολύ εργασία αμυστή, χωρίς ασφάλιση, χωρίς δικαιώματα, με μεγάλη προσκόλληση στους καθηγητές και μεγάλη εξάρτηση από τους καθηγητές. Τόσο πάνω ένα γενικότερο απολύθωλο τοπίο, με ένα μεγάλο κομμάτι εργασιακά στο Ίδρυμα αόρατο, και θεωρήσαμε ότι εμείς θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα σχήμα το οποίο να μπορεί να παρέμβει για να αλλάξει με έναν τρόπο αυτή την κατάσταση. Τώρα, τι δουλειά εμείς θέλαμε να κάνουμε, και εκεί κολλάει λίγο και η ερώτηση σχετικά με τον τίτλο. Αφενός, εμείς θέλαμε να κάνουμε μια συνδικαλιστική δουλειά για όλα τα ζητήματα τα οποία είπα πριν, δηλαδή να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να αλλάξουμε την κατάσταση, την εργασιακή μας. Θέλαμε όμως ταυτόχρονα να κάνουμε και μια πολιτική δουλειά, δηλαδή να κάνουμε μια κριτική στην έρευνα την οποία διεξάγουμε στα ιδρύματα, εξού και το research critique. Έρευνα δηλαδή στο αντικείμενο της εργασίας μας, τόσο μια κριτική ίσως στο πού πηγαίνουν αυτές οι έρευνες, οι οποίες συμβαίνουν εδώ, τι εν τέλει σημαίνει το να κάνεις επιστημονική έρευνα στα ιδρύματα και ποιοι εκμεταλλεύονται όλη αυτή την κατάσταση, και σίγουρα να βρούμε και κακά, ας πούμε, ερευνητικά και κακούς σκοπούς, σαν αυτούς που θα αναλύσουμε συνέχεια. Οπότε και αυτό ήταν ένα κομμάτι έτσι σημαντικό για το γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε το σχήμα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θέλαμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας ευρύτερα για την αντίσταση στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και τους νόμους που ήταν και είναι να περάσουν, ας πούμε, στην παιδεία και άμεσα επηρεάζουν και την έρευνα, δηλαδή και την εργασία μας εμάς μετέπειτα, και να συνδεθούμε σίγουρα και με άλλα κομμάτια του χώρου, τα οποία δραστηριοποιούνται στην πανεπιστήμια, αλλά και κομμάτια εργαζομένων, φοιτητών, ίσως από άλλο μετερίζει, και να διεξάγουμε κοινούς αγώνες.
Ωραία. Μια που το ανέφερε ο Νίκος, τώρα να ρωτήσω το εργασιακό και το ασφαλιστικό καθεστώς, επειδή το ανέφερε σαν ακροθυγός. Ποιο είναι το δικό σας, δηλαδή υπάρχουν διαφορών ταχυτήτων, είναι μια ταχύτητα, πώς είναι τα πράγματα? Ωραία. Το εργασιακό καθεστώς στην έρευνα είναι εξαιρετικά πολύ διασπασμένο. Έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές μορφές απασχόλησης, εκ των οποίων οι κύριες είναι οι εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, διδακτορικοί και ερευνητές, οι οποίοι δουλεύουν με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο και σε διάφορους άλλους κλάδους, όπως είναι δικηγόροι και μηχανικοί, ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους. Στην έρευνα, όταν η χρηματοδότηση προέρχεται από ερευνητικά προγράμματα, κυρίως ευρωπαϊκά, υπό Horizon, ή ευρωπαϊκά κονδύλια που περνούν μέσα από το ελληνικό κράτος, που λέγονται ΕΣΠΑ, αυτή είναι η κυρίαρχη μορφή απασχόλησης. Πολλές φορές στα συγκεκριμένα προγράμματα, για να γλιτώνουν την ασφάλιση, την καταβολή της ασφάλισης με την οποία επιφορτίζεται πλέον ο ίδιος ο εργαζόμενος και κάποιες φορολογικές εισφορές, οι εργαζόμενοι εργάζονται με καθεστώς ανταποδοτικής υποτροφίας. Δηλαδή, δουλεύεις και παίρνεις υποτροφία. Δουλεύεις και, ακριβώς, δουλεύεις και αμείβες σαν υπόλοιπος. Τόσο απλά. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να φτάνουν τα κονδύλια στον εργαζόμενο και καλά με τις λιγότερες δυνατές παρακρατήσεις. Αλλά ουσιαστικά δεν θεωρείς εργαζόμενος. Θεωρείς ένας φοιτητής που παράγει ένα ερευνητικό έργο και σε ανταμείβουν ανταποδοτικά για αυτό το πράγμα. Τώρα, άλλα καθεστώτα, πέρα από αυτά τα δύο που εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων, είναι το να είσαι υπότροφος κάποιου ιδρύματος, κρατικού δηλαδή στο Πολυτεχνείο, ο ΕΛΚΕ δίνει κάποιες υποτροφίες. Ο ΕΛΚΕ είναι ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας, που παρακρατά κάποια χρήματα από τα πολλά προγράμματα που έχει το Πολυτεχνείο και δίνει κάποιες υποτροφίες. Σε άλλα ιδρύματα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί η ΕΛΚΕ είναι ιδιαίτερα φτωχή, κυρίως σε ανθρωπιστικές επιστήμες, οπότε δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποτροφίες, αλλά υπάρχουν κεντρικά ιδρύματα, κρατικά, όπως είναι το ΙΚΙ και το ΕΛΙΔΕΚ, τα οποία δίνουν υποτροφίες στους υποψήφιους διδάκτορες. Η υποτροφία είναι ένα εξαιρετικά κακό καθεστώς εργασίας, γιατί ουσιαστικά αυτό που είπαμε για πριν, δεν αναγνωρίζεις ως εργαζόμενος, δεν έχεις καμία κάλυψη, δεν έχεις ασφάλιση, δεν έχεις ασφάλιση ενώ και υγειονομική και ένσημα. Δεν έχεις ουσιαστικά καμία απολύτως εργασιακή αναγνώριση σε αυτό που κάνεις. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί απλήρωτοι, δυστυχώς. Και όταν λέμε απλήρωτοι, εννοούμε εντελώς απλήρωτοι ή που παίρνουν ψίχουλα από το επικουρικό έργο, που επιφορτίζονται ουσιαστικά με την υποβοήθηση των ακαδημαϊκών εργασιών που θα έπρεπε να κάνουν καθηγητές, ή όχι μόνο, ή επίσης κάποιο προσωπικό που θα έπρεπε να υπάρχει, όπως είναι επιτήρηση στα μαθήματα, διορθώσεις γραπτών, η διενέργεια των εργαστηρίων και όλα τα σχετικά. Με αυτά επιφορτίζονται ερευνητές με ένα rate εξαιρετικά χαμηλό, δηλαδή είναι γύρω στα 8 ευρώ την ώρα, που ωριακά άμα κάνεις ιδιαίτερα έξω παίρνεις πιο πολλά. Και πολλές φορές μας βάζουν και κάνουμε και παραδίδουμε κιόλας ακαδημαϊκά μαθήματα, προπτυχιακά είτε και μεταπτυχιακά, με αυτή τη μορφή απασχόλησης. Δεν κακό. Εξαιρετικό είναι. Άμα συνθήκες, ωραία πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Οπότε αυτές λίγο πολύ είναι τέσσερις από τις κυρίαρχες μορφές απασχόλησης, οι οποίες δεν είναι μοναδικές όμως. Απλά δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες που αντιμετωπίζουμε στον κλάδο μας. Δηλαδή το μπλοκάκι, το λεγόμενο δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ανταποδοτική υποτροφία, οι υποτροφίες από διάφορα ιδρύματα και το επικουρικό έργο. Και όπως είπα, υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να μην έχεις καμία από αυτές τις μορφές χρηματοδότησης. Άμα ξεχνάω κάτι. Εντάξει, τα έχουμε ελάχιστα παραδείγματα με ιδόχ συμβάσεις. Είναι συμβάση ιδιωτικού δικαίου, συμβάση εργασίας κανονικά, ορισμένου χρόνου. Έχει παρατηρηθεί σε κάποια ιδρύματα, για παράδειγμα το ΑΕΚΠΑ το κάνει, να κάνει συντακτορικούς και συμβάσεις εργασίας για 2,5 χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι, σίγουρα δεν είναι ο κανόνας, σε καμία περίπτωση. Ειδικά εδώ στο Πολυτεχνείο ο κανόνας είναι το μπλοκάκι, κατά βάση για δουλειά στα ερευνητικά. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει και αυτό σαν καθεστώς. Όπως και ο τίτλος κτήσης, που παίρνει σε φάπαξ κάποια λεφτά για ένα πρόγραμμα που τελεί σε κάποιον φορέα, κάποια ιδιωτική επιχείρηση δηλαδή. Χωρίς να έχει χρειαστεί να έχει ανοίξει χαρτιά, να έχει δηλαδή τον μπλοκάκι το λεγόμενο, το οποίο είσαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που συνεργάζεται επί της ουσίας με το ίδρυμα. Ο τίτλος κτήσης είναι κάποια λεφτά εφάπαξ γιατί έκανες μια συγκεκριμένη δουλειά. Το βασικό που κρατάμε από αυτήν την κουβέντα είναι ότι είναι ένα φοβερά πολυδιασπασμένο καθεστώς εργασίας το να είσαι ερευνητής πλέον.
Και όλες οι μορφές είναι επισφαλείς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια μορφή η οποία να σου εξασφαλίζει βασικά εργασιακά δικαιώματα και παροχές. Αυτό είναι το ζουμί, ας πούμε. Ωραία. Τώρα θα κάνω μια, όχι μόνο ψηλό, χοντρό ασχετή ερώτηση σε σχέση με την προηγούμενη που είχε να κάνει με πρακτικά θέματα. Θέλω να ρωτήσω αν η ομάδα σας έχει σαφή ιδεολογική και πολιτική συμπαγή βάση. Αν ναι, γιατί, αν όχι, γιατί. Αυτό. Ωραία. Υπήρξε κάτι που μάλλον ξέχασα στην προηγούμενη τοποθέτηση. Ότι, εντάξει, το σχήμα μας στην ουσία, αυτό το οποίο θέλει γενικώς να πρεσβεύει και με αυτές τις αρχές ξεκίνησε με έναν τρόπο, είναι ένα σχήμα αυτοοργανωμένο. Δηλαδή προσπαθούν να οργανώνεται από τα κάτω, αντιεραρχικά, χωρίς κόμματα, φορείς, παρατάξεις, πάνω από το κεφάλι, να το πω έτσι πολύ απλά. Και σίγουρα οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν με έναν τρόπο έφεραν κάποιες ιδέες ελευθεριακές, να τις πω, αντιουσιαστικές ίσως, τέλος πάντων γύρω από τον χώρο τον ευρύτερα αυτοοργανωμένο. Από εκεί και πέρα όμως το σχήμα μας δεν έχει συζητήσει ποτέ πολιτικά πολύ συγκεκριμένα για την ιδεολογική του, για το ιδεολογικό του, ας πούμε, στήσιμο, πέρα από αυτά τα πολύ λίγα που ανέφερα πριν. Ούτε υπάρχει κάποιο ζήτημα ως την ένταξη μελών για το αν, για την ιδεολογία την οποία φέρουν. Και αυτό, ο κύριος λόγος για τον οποίο συμβαίνει, είναι ότι θέλαμε να ρίξουμε αρκετά μεγάλο βάρος στην αλλαγή του εργασιακού μας, ας πούμε, καθεστώτος, που να κάνουμε αγώνα τέλος πάντων για να αλλάξουμε αυτό το εργασιακό καθεστώς. Επομένως, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει απόλυτα η πολιτική, η πλήρης πολιτική ταύτιση. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά πολιτικά συγκεκριμένα, που τα κρατάμε μέσα στα χρόνια. Αλλά ναι, δεν γίνεται κάτι δύσκολο. Και να παίρνουμε θέση προφανώς σε διάφορα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε ένα πολύ στενό ιδεολογικό πυρήνα που να μας καθορίζει τη δράση. Παιδιά, εννοείται ότι απαντάει και συμπληρώνει όποιος θέλει. Δεν δίνω εγώ λόγο τώρα, γιατί. Οπότε θέλει να πει κάποιος κάτι άλλο, να συμπληρώσει κάτι, δεν ξέρω. Εντάξει, αντίστοιχα πράγματα θα έλεγα ουσιαστικά με τον Νίκο. Το σχήμα αυτό, έτσι όπως έχει μεταξελιχθεί και όλα τα τελευταία χρόνια, που υπάρχουν και άλλοι φορείς σε σχέση με όταν ξεκίνησε. Αυτό ήθελα να το προσθέσω λίγο στην αρχική τοποθέτηση. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε, υπήρχε ένα φοβερό έλλειμμα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του υποκειμένου. Στο Πολυτεχνείο μέσα υπήρχε μόνο ένα σύλλογο, ο ψηφίων δακτώρων. Ήταν και εξαίρεση σε σχέση με τα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας ότι υπήρχε ένας τέτοιος σύλλογος, ο οποίος όμως υπολειτουργούσε. Δηλαδή, πρακτικά έκανε ελάχιστες συνελεύσεις και κυρίως εκλογοαπολογιστικές πριν τις εκλογές τα 12 χρόνια, για να βγαίνουν δύο κυρίαρχες παρατάξεις, οι οποίες ήταν αντίστοιχα από την τότε Νταρσία και το ΚΚΕ, οι οποίες δεν κατηγορώ τους ανθρώπους, γιατί τους είχαμε δουλέψει και μαζί κάποια περίοδο. Θέλουν να κάνουν δράση, αλλά ήταν εξαιρετικά υποστελεχωμένες. Οπότε ήταν ένας σύλλογος που δεν είχε πρακτική δράση. Το research ήρθε να καλύψει αυτό το κενό στο MEP και νομίζω τα πρώτα χρόνια συνεισέφερε πάρα πολύ σε αυτό. Έκτοτε έχει δημιουργηθεί ένα σωματείο πανελλαδικό στην έρευνα, το ΣΕΡΕΤΕ, στο οποίο οι περισσότεροι, όλοι βασικά από το research, συμμετέχουμε και εκεί ως άτομα. Υπάρχουν συνδικαλιστικά σχήματα μέσα σε αυτό το σωματείο πλέον, που εκπροσωπούν τέλος πάντων τα σχήματα των εργαζομένων. Οπότε το research έχει μεταξελιχθεί σε ένα σχήμα το οποίο επεξεργάζεται κάποια ζητήματα, θα λέγαμε, από μια πιο θεωρητική ιδεολογική σκοπιά. Οπότε έχει στόχο να παράξει πολιτικό λόγο και να βλέπει, να εξετάζει, ας πούμε, αυτό που είπαμε και στην αρχή, που το είπε και ο Νίκος, για το θέμα του ονόματος, να εξετάζει κριτικά την έρευνα από μια συγκεκριμένη ιδεολογική σκοπιά. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι υπάρχει μια ιδεολογική τάξη στο πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτή την κοινωνία και το πώς ακριβώς θα πάμε. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτά δεν τα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινωνική στρατηγική. Αιώνες που δεν βρίσκονται αυτά, δεν είναι. Δεν ανήκουμε σε ένα κοινό χώρο, θα λέγαμε. Πολιτικό. Οκ. Ωραία. Επειδή έχετε βγάλει μια πολύ ωραία μπροσούρα, εμένα δηλαδή μου αρέσει πολύ,
ήταν έτσι πολύ κατατοπιστική λεπτομερής και για τις έρευνες που γίνονται στο Πανεπιστήμιο και για μια ιστοριογραφία, ας πούμε, πώς το Πανεπιστήμιο έγινε αυτό που έγινε κτλ. Θέλει να μου πει κάποιος ή όλοι σας, τέλος πάντων, πώς ήταν κάποτε το Πανεπιστήμιο, πώς εξελίχθηκε, γιατί είναι πλάκη, ξέρω εγώ, με το κράτος, όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Ωραία. Καταρχάς να πω ότι αυτή η τοποθέτηση ήταν φοβερά επιθερμική και σύντομη. Το ζήτημα είναι τεράστιο. Της μπροσούρας εννοείς. Όχι, όχι. Η τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα του πώς ξεκίνησε το πανεπιστήμιο, πώς εξελίχθηκε, okay. Ποια είναι η σχέση του με το κράτος. Πιθανώς και της μπροσούρας, γιατί μέσα σε 20 σελίδες πώς να χωρίσουμε μια ιστορία. Ναι, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον πάντως. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, στην μπροσούρα θέλουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και επιμέρους θέμα αυτής της ερώτησης, η οποία είναι η σχέση με το στρατό. Mm-hmm. Δεν θίγουμε συνολικά την ιστορία, ας πούμε, του Πανεπιστημίου σαν θεσμό. Έχουμε κάνει κουβέντες μέσα στο σχήμα για το πώς το Πανεπιστήμιο ξεπήδηξε μέσα από το, κατά το Μεσαίωνα για να μορφωθούν, ας πούμε, να μορφωθούν ουσιαστικά οι άρχουσες τάξεις εκείνης της περίοδου. Έχοντας αρχικά κάποια ερίσματα και στην Εκκλησία, που είχε την αυθεντία πάνω σε πολλά ζητήματα και διαφύλατε την πληροφορία που έρχονταν από την αρχαιότητα, είχε αυτό το προνόμιο. Ταυτόχρονα για παυλές βασιλιάδων, όπου υπήρχαν τα απαραίτητα κονδύλια, ας πούμε, για να ασχοληθεί κάποιος άνθρωπος με επιστημονική έρευνα, που η κοινωνία δεν μπορούσε να την υποστηρίξει εκείνη την εποχή. Οπότε, από εν τη γενέση του, είχε κάποιες σχέσεις με εξουσιαστικούς θεσμούς, γιατί μπορούσαν να του παρέχουν την δυνατότητα να υπάρχει. Μεταξελισσόμενο αυτό και περνώντας τη βιομηχανική περίοδο, υπήρχε έντονα η αναγκαιότητα, από την οικονομική αναγκαιότητα, να υπάρξει ένας θεσμός που να βγάζει καταρτισμένο δυναμικό. Επιστήμονες δηλαδή, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας, οργανώνοντας ουσιαστικά τα κεκτημένα της γνώσης που είχε ανθρωπότητα μέχρι εκείνη την περίοδο. Οπότε το Πανεπιστήμιο έγινε ένας θεσμός υπό τη στέγη του κράτους. Πολύ χοντρικά. Οπότε και με το κράτος είχε μια πολύ στενή σχέση. Επίσης, στα πρώτα του βήματα δεν ήταν κάτι ανεξάρτητο ποτέ. Και όσο το Πανεπιστήμιο διογκωνόταν, ουσιαστικά ήταν σε μια κατεύθυνση να εξυπηρετεί τη μεγέθυνση της οικονομίας και τα συμφέροντα της εκάστοτε άρχουσας τάξης. Στα πλαίσια του καπιταλισμού τουλάχιστον, νομίζω ότι η συγκεκριμένη ανάγνωση δεν μένει απλοϊκή, αλλά περιγράφει κάπως κατατοπιστικά την εξέλιξη. Τώρα, περνώντας στον 20ο αιώνα, που έχουμε μια πραγματικά εκτείναξη της γνώσης που παράγεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για το ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του Πανεπιστημίου για την κάθε μία λειτουργία του κράτους ή την κάθε μία λειτουργία της οικονομίας. Οπότε εδώ θα κάνω ένα focus στη σχέση του με το στρατό, την οποία και αναλύουμε στη συγκεκριμένη προσούρα και στο πώς μετεξελίχθηκε τέλος πάντων σε ένα θεσμό που είχε στενή συνεργασία με το στρατό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αναφέρουμε και μέσα είναι η Αμερική, που ήταν πρωτοπόρος, ας πούμε, οικονομικά και πολιτικά στα πλαίσια του αστικού συστήματος κατά τον Μεσοπόλεμο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η επιστημονική γνώση οργανώθηκε με έναν τρόπο που δεχόταν κονδύλια για στρατιωτική έρευνα και παρήγαγε γνώση με αυτά τα κονδύλια, η οποία αξιοποιούταν πρωτίστως στο στρατό αλλά και δευτερευόντως στην οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αεροναυπηγική και οι διάφορες εφαρμογές ουσιαστικά των εργαλειομηχανών που φτιάχνουν συγκεκριμένα εξαρτήματα για προηγμένα αεροπορικά συστήματα. Το φέρνω πολύ σχηματικά, αλλά δεν υπήρχαν F-16 τότε. Καλά. Αλλά μπορούμε να έχουμε ένα F-16 στο κεφάλι μας ως ένα πολύ σύνθετο μηχάνημα που χρειάζεται πολύ σύνθετα και προχωρημένα εξαρτήματα. Και η ίδια τεχνολογία έπειτα χρησιμοποιήθηκε και από τον εμπορικό τομέα για την εξέλιξη πολλών δραστηριοτήτων και την παραγωγή κέρδους και υπεραξίας. Αυτό ουσιαστικά είναι σχηματικά το πρώτο κομμάτι και της μπροσούρας. Δηλαδή ότι ο στρατός λειτουργήσε σαν ένας μεγάλος χρηματοδότης της έρευνας κατά το Μεσοπόλεμο και τα μεταπολεμικά χρόνια, ιδιαίτερα στην Αμερική, ούτως ώστε να αποκτήσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια γεωπολιτική και ταυτόχρονα να τροφοδοτήσει την αστική της τάξη με έτοιμη τεχνολογία για την οποία αυτή δεν θα χρειαζόταν να πληρώσουν. Έτσι λοιπόν υπήρξε μια στενή σχέση, ένα έντονο δέσιμο
της επιστημονικής έρευνας με τα συμφέροντα του στρατού. Το οποίο από εκεί πέρα αναλύεται και περαιτέρω. Καταρχάς γενικεύεται και στις υπόλοιπες υπήρους, δεν είναι κανένα φαινόμενο που παρουσιάζεται μόνο στην Αμερική, υπάρχει και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη γίνεται μια μεγάλη ανάλυση στο πώς η σχέση αυτή περνάει μέσα από προγράμματα, τα οποία προγράμματα ουσιαστικά εκπορεύονται στρατηγικά κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συνεργάτες από όλες τις χώρες για να εξυπηρετήσουν τις στρατιωτικές ας πούμε, και στρατηγικές φιλοδοξίες της Ένωσης, όπως είναι η περιφρούς των συνόρων της, και επεκτατική σκοπή υπό το πρίσμα της παραγωγής των ενοπλικών συστημάτων. Συνοπτικά αυτό. Θέλει κανείς να συμπληρώσει κάτι? Όχι. Ωραία. Θέλω να μου πείτε, εσείς που προφανώς το έχετε ζήσει τώρα αυτό, οι άνθρωποι, τα υποκείμενα που εμπλέκονται σε τέτοια ερευνητικά προγράμματα, έτσι, που μπορεί εκ της θέσεώς σας να έχετε εμπλακεί κι εσείς, έτσι, δηλαδή μπορεί να το αποφύγει κάποιος αυτό. Καταλαβαίνουν σε τι εμπλέκονται, τι κάνουν, τι θα προσπαθήσουν να κάνουν, για ποιο πράγμα κάνουν έρευνα. Το αποδέχονται, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το αποδέχονται. Που δεν το αποδέχονται ενώ μπορεί να το κάνουν, αλλά συνειδησιακά να έχουν πρόβλημα. Δηλαδή να λένε, πάρε παιδιά, τι πάνε να κάνουμε τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν κάποιο το παιδιά τώρα έχει προσωπική εμπειρία σχέση με αυτό, αλλά μέχρι τώρα κόσμο που δουλεύει σε τέτοιου τύπου ερευνητικά και που να το ξέρουμε, ας πούμε, για να μπορούμε να έχουμε μια εμπειρία πολύ από τα μέσα, δεν είχαμε. Οπότε σίγουρα αυτό που μπορούμε να πούμε σε σχέση με αυτά είναι κάτι που μπορούμε πιθανώς να φανταστούμε. Ένα από τα βασικά προβλήματα στο κομμάτι της εργασίας σε πλαίσια ερευνητικών και σε πλαίσια διδακτορικών είναι ότι έτσι όπως είναι τα καθεστώτα εργασίας, παρουσιάστηκαν και πριν, πολλές φορές πιθανόν να μην μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή να πρέπει να συμμετάσχεις σε ένα project για να μπορέσεις να έχεις χρηματοδότηση για το διδακτορικό σου. Δεν είναι κάτι που εμείς το στηρίζουμε προφανώς. Αλλά είναι κάτι που φανταζόμαστε ότι μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να υπάρχει και πιθανότητα όντως να μην γνωρίζεις ακριβώς με τι έχεις καταπιαστεί. Δηλαδή να σου δίνεται ένα κομμάτι έρευνας η οποία σχετίζεται, ξέρω εγώ, με έρευνα που να έχει να κάνει, για παράδειγμα, φέρνουμε θερμικές κάμερες και εσύ να μην ξέρεις πραγματικά ότι αυτό μπορεί να καταλήξει σε θερμικές κάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για εντοπισμό μεταναστών και αποτροπή εισόδου. Να μου πεις, εντάξει, δουλεύεις ένα ερευνητικό, δεν ξέρεις για ποιος δουλεύεις ακριβώς. Μπορεί, δεν είναι απίθανο. Σου δίνεται ένα task τέλος πάντων, εσύ το υλοποιείς και από εκεί πέρα προχωράει. Συνότι γενικά αυτά τα ερευνητικά που έχουν κακή σε εισαγωγικά σε εφαρμογή, προσπαθούν γενικώς να τα κρύβουν. Είτε μέσα από μπλεγμένες περιγραφές, είτε προσπαθούν να δημιουργήσουν μια περιρρήως ατμόσφαιρα που να μην φαίνεται το ποιος ακριβώς το κάνει, ποιο εργαστήριο ακριβώς το κάνει κτλ. Δηλαδή και στις περιγραφές, αυτό το οποίο γράφεται, αυτά που βρίσκουμε εμείς συνήθως, είναι το ίδρυμα που εμπλέκεται. Αυτό κάπως σε επίπεδο φαντασίας. Σίγουρα εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε στους συναδέλφους που γνωρίζουν ότι πάνε εμπλακούν σε τέτοια προγράμματα, να μην το κάνουν, να προσπαθήσουν με τους συναδέλφους τους εκεί στα εργαστήρια να εναντιωθούν σε αυτά, όποιον τρόπο μπορεί να γίνει, και από εκεί και πέρα, είτε μέσω του σωματείου μπορεί να τους καλύψει με έναν τρόπο και θεσμικά, είτε με έναν αγώνα ενάντια σε αυτά τα ερευνητικά ευρύτερο, να μπορέσουμε να τα μπλοκάρουμε και να συνεχίσουν και αυτοί να είναι κανονικά στην εργασία τους χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα. Νομίζω και αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι υπάρχει και ένας ιδεολογικός μανδύας που λειτουργεί κάπως αθωωτικά πάνω στην παραγωγή τεχνογνωσίας, ακόμα και αν είναι να εξυπηρετεί την ίδια τη θανατοπολιτική, ας πούμε, του κράτους. Για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου σπάνιο να ακούσεις άτομα να λένε ότι
Εγώ προάγω την επιστήμη για την επιστήμη. Ακολουθάω την έρευνα για την έρευνα και ότι δεν είναι στο δικό μου χέρι. Ούτε εγώ θα το ορίσω από ποιον και πώς θα χρησιμοποιηθεί. Και στην ουσία αυτό είναι διάχυτο στον κόσμο, νομίζω. Δηλαδή μπορούμε να το πούμε σιγουριά και χωρίς να το φανταστούμε. Ναι. Δεν έχει άλλο αυτό, ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι γενικά έχουμε να κάνουμε με έναν χώρο, ας πούμε, εργασιακό που διακρίνεται αρκετά από τον καριερισμό και τον επιστημονισμό. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τώρα διδακτορικό για να... να κάνεις, γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι έχουν κάτι στο μυαλό τους να κάνουν. Ξέρω να γίνουν καθηγητές, να γίνουν... Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά εντάξει. Εδώ βλέπεις καριερισμό σε άλλες ζωές που είναι... Δεν μιλάμε μόνο για καριερισμό, τον οποίο ας πούμε μπορεί να τον έχει και ένας μάνατζερ στον ιδιωτικό τομέα για να ανέβει και να εξελιχθεί. Μιλάμε και για μια ιδιόμορφη αγάπη για το αντικείμενο της εργασίας σου, η οποία σε οδηγεί σε πολλές παγίδες. Το οποίο το έχουμε συζητήσει κάποιες φορές, είναι η αλήθεια, μεταξύ μας. Και είναι βασικό θέμα και στο κομμάτι του σωματείου, στις συζητήσεις που ανοίγονται εκεί. Ότι δηλαδή πολλές φορές ο ερευνητής, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της εργασίας του, τέτοιος που είναι διδακτορικός, παρακινείται από μια αγάπη πολύ έντονη για το αντικείμενο του και δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν εργαζόμενο. Δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τις παρενέργειες που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη εργασία. Και μπαίνει αυτόματα και σε μια σχέση με την υποτέλεια ως προς τον καθηγητή εξαιτίας αυτού. Είναι λίγο πιο σύνθετο λοιπόν από έναν απλό καριερισμό. Είναι ότι πιστεύει, αυτό που είπε και ο Νίκος, περί επιστημονισμού, ότι κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που τον αυτοπραγματώνει πάρα πολύ έντονα. Αυτόν είτε τα όνειρά που έχουν άλλοι για αυτόν, οι γονείς του ή οποιοσδήποτε. Και αυτό οδηγεί σε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή είναι κάτι κάποιες φορές ίσως και χειρότερο από τον καριερισμό. Γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που θα βάλεις και απέναντί σου όταν παρακινείται από κάτι. Είναι ένας άνθρωπος που θες να του μιλήσεις. Ένα καριερίστα που θα κατακτήσει μια θέση, θα τον έχει απέναντί σου συνειδητοποιητικά. Έναν άνθρωπο που είναι απλώς τυφλωμένος επειδή αγαπάει το αντικείμενό του, είναι πολύ δύσκολο να τον πνίξει. Σωστό είναι. Και είναι από τις βασικές δουλειές που θέλουμε και προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να σπάσουμε αυτή τη φούσκα δηλαδή. Να βρούμε τον τρόπο να σπάσει αυτή η φούσκα. Για να αποκτηθεί συνείδηση στο υποκείμενο. Τα βασικά προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει συνείδηση. Ότι αυτό που παράγουμε είναι έργο. Το οποίο το εκμεταλλεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, κύκλοι, εταιρείες. Αυτό είναι γενικό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι παντού έξω. Δεν το συζητάμε. Πόσο μάλλον σε εσάς, εντάξει, οκ. Είναι λογικό. Αλλά είναι ένα γενικό πρόβλημα αυτό του... Εδώ σε απλές δουλειές και ο άλλος νομίζει ή άλλο ότι κάνει κάτι φοβερό και τρομερό. Πόσο κάποιος άνθρωπος που είναι διδακτορικός και έχει εμπλακεί σε ένα πράγμα επιστημοσύνης, ας πούμε, αυτό είναι λογικό να το νιώθει λίγο παραπάνω. Έτσι δεν είναι. Εδώ το νιώθουμε, μπορεί να βρεθεί σε τηλεφωνικό κέντρο, που έχω βρεθεί σε τηλεφωνικά κέντρα, ας πούμε, και είναι άνθρωποι που νομίζουν ότι θα. Δεν ξέρω, ότι είναι ποιοι, ότι δουλεύουν στην NASA, ότι δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Σε τέτοια φάση. Πάντως νομίζω ότι σε αυτό κολλάει πάρα πολύ και η ίδια η εργασιακή συνθήκη που αυτό το ανατροποδοτεί συνεχώς. Παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσο αναφέρθηκε πριν ότι η ασφάλεια σε αυτόν τον τομέα είναι προκύπτει σαν τυχαιότητα. Δηλαδή, δεν το... μιλάμε για έργο το οποίο δεν έχει μισθό. Μιλάμε για δουλειά η οποία δεν έχει μισθό. Άμα υπάρχουν project, πληρώνεται. Άμα δουλεύω σαν αλεύθερος επαγγελματίας, καλύπτω τις εισφορές μου και ασφαλίζω τον εαυτό μου. Μόνο τότε. Mm-hmm. Σε καμία άλλη περίπτωση. Οπότε, πολλοί κόσμοι δεν ρωτάει και πάρα πολλά. Mm-hmm. Απλά χαίρεται με ό,τι δουλειά το αναθέτουν. Mm-hmm. Λοιπόν, είπε κάτι ο Νίκος πριν, έτσι κάπως το έθεσε ακριβώς όμως πάλι, ότι σε αυτά τα προγράμματα δεν είναι εμφανές πάντα για τι προγράμματα πρόκειται. Αν πρόκειται για προγράμματα εναντίον των μεταναστών, ξέρω όπως είπες παράδειγμα, θερμικές κάμερες, εντοπισμού τους κτλ. Αν πρόκειται για περιγραφές που είναι έτσι θολές, εσείς πώς έχετε ανακαλύψει προγράμματα που ακόμα και αν έχουν θολές περιγραφές, αν υπάρχουν τέτοια που έχετε ανακαλύψει, τα ανακαλύπτετε τελικά. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό.
Είναι αρκετά δύσκολο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι. Και το είχαμε εξ αρχής αυτή τη δυσκολία για τα... όταν ψάχναμε ποια προγράμματα συγκριζόνται με το στρατό με την αστυνομία. Ο βασικός τρόπος είναι επειδή τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει όλα να αναρτώνται σε επίσημα site της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου φαίνονται οι συνεργαζόμενοι φορείς. Mm. Οπότε είναι μέσω του συνεργαζόμενου φορέα. Όταν βλέπεις δηλαδή σαν συνεργαζόμενο φορέα του στρατό μιας χώρας, του Υπουργείου Άμυνας ή μια αστυνομία, καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα. Ένας δεύτερος τρόπος που θα θέλαμε και το προτείνουμε μάλιστα και σαν λύση για την κλιμάκωση του συγκεκριμένου αγώνα, είναι ένα παρατηρητήριο από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε συγκεκριμένα εργαστήρια. Το οποίο το ανέφερε πριν και ο Νίκος. Ότι δηλαδή τα συγκεκριμένα παιδιά, τους συγκεκριμένους ερευνητές, τους θέλουμε καταρχήν κοντά μας, πριν, αν κάποιος δεν είναι αναμειχθεί με αυτά τα προγράμματα και ιδεολογικά είναι εκεί και στηρίζει αυτό που κάνει. Αν είναι ένας άνθρωπος που απλώς τον εκβιάζει ο καθηγητής του να δουλέψει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί αλλιώς δεν θα έχει κάποια χρηματοδότηση, είναι ο καλύτερος άνθρωπος για να σε ενημερώσει το τι παίζει σε ένα εργαστήριο. Οπότε αυτό είναι και το ένα κομμάτι της λύσης που προτείνουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, ότι η καλή δικτύωση με συναδέλφους από διάφορα εργαστήρια είναι ο καλύτερος τρόπος για να λάβεις μια καλή πληροφόρηση για το τι ακριβώς γίνεται με το κάθε πρόγραμμα. Βέβαια, θα εστιάσω σε κάτι που είπες για να πω και, και δύο πράγματα που έχουμε βάλει στην προσούρα. Στη σκιώδη περιγραφή ουσιαστικά των προγραμμάτων αυτών, πολλές φορές υπάρχει ένα φαινόμενο που το λέμε dual use research. Mm. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια έρευνα για έναν σκοπό και τελικά να αξιοποιηθεί για έναν άλλο σκοπό. Αλλά και για αυτό που την κάνεις. Και για αυτό που την κάνεις. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα σκοπό civilian, κοινωνικό, εν πάση περιπτώσει, και να χρησιμοποιηθεί εν τέλει και για ένα στρατιωτικό σκοπό. Mm. Εκεί δυστυχώς ο ερευνητής, ως υποκείμενο που εργάζεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μπορεί να ξέρει. Δηλαδή, το οποίο μπορεί να είναι προκαθορισμένο από την αρχή αυτό ότι θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλο σκοπό. Δηλαδή, οι καθηγητές, αυτοί που το κανονίζουν εξ αρχής να το ξέρουν ότι θα το χρησιμοποιήσουν, ή στην πορεία. Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία. Έχει κάποια σημασία ίσως αν είναι ψεύτικο όλο αυτό και ξέρεις, από την αρχή ξέρουν ότι θα το χρησιμοποιήσουν αλλού και βάζουν ως προπέτασμα το κοινωνικό και τελικά. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Δεν μπορώ να απαντήσω καθολικά σε καμία περίπτωση. Μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Ίσως δηλαδή ότι ένας φορέας όπως είναι το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση που βγάζει τα προγράμματα τα σχετικά, το να βγάλει Φερρυππίνη ένα πρόγραμμα με κοινωνικό σκοπό σε λέιζερ υψηλής ενέργειας, τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για να καταρρύψουν ντρόουν, μπορείς να αντιληφθείς και άμα είσαι απ' έξω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μια πολεμική τεχνολογία. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται φοβερή τεχνική γνώση για να το αντιληφθείς. Οπότε μάλλον ο φορέας από τον οποίο εκπορεύεται και εγκρίνεται η συγκεκριμένη πρόταση, έχει κάποια ιδέα θα έχει. Mm-hmm. Τώρα, αν ο καθηγητής που είναι στο συγκεκριμένο τομέα κάνει μια πρόταση που την γράφει με έναν τρόπο κοινωνικό για να αξιοποιηθεί εν τέλει σε έναν σκοπό στρατιωτικό, ναι, από το Πολυτεχνείο έχουμε και παραδείγματα τέτοια που έχουν πει, που είχαν γράψει λάθος μια πρόταση, αφήνοντας να ενημερωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς ασφάλειας. Και εν τέλει δέχτηκαν κινητοποίηση και τα λοιπά και λένε «Α, συγγνώμη, αυτό κατά λάθος το βάλαμε». Σε σχολή των πληκτρολόγων, δηλαδή υπάρχει τέτοιο παράδειγμα. Mm. Και αυτό εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να το γενικεύσω, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι είναι καθολικό αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ότι όλοι οι καθηγητές που εμπίπτουν σε τομείς ερευνητικούς, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για κακό σκοπό, ότι πάντα έχουν κακό σκοπό ή ότι όλοι οι εργαζόμενοι ξέρουν τον κακό σκοπό για τον οποίο θα εκμεταλλευτεί η έρευνά του. Δηλαδή, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, από την πυρηνική φυσική δεν μπορούμε να βρούμε. Πηγαίνοντας πίσω τώρα στο 40 και στην ερώτηση που είχαμε πριν, στο project του Λοσάλαμος για την ατομική βόμβα. Όλοι οι πυρηνικοί φυσικοί που είχαν προηγηθεί ξέραν ότι θα χρησιμοποιηθεί για να πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι ή θα κάνουν την έρευνά του γι' αυτό. Όχι. Όπως αντίστοιχα. Υπάρχουν και πάρα πολλά πυρηνικά εργοστάσια μαζί με ενέργεια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς εκ των προτέρων να προδικάσεις το πώς θα χρησιμοποιηθεί η έρευνά σου, ούτε να πεις ότι όλοι αυτοί που δουλεύουν στο συγκεκριμένο τομέα είναι κακοί. Είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό πολλών τομέων ερευνητικής δραστηριότητας αυτό. Το να έχουν διπλή χρήση. Αυτό κοιτάει μετά στην κοινωνία το πώς το χρησιμοποιείς. Δηλαδή, σαν το μαχαίρι. Η κοινωνία, ανάλογα με το επίπεδο που θα έχει φτάσει, πολιτική συνείδηση πλέον, θα μπορέσει να αποφασίσει αν θα το χρησιμοποιήσει για καλούς σκοπούς ή για κακούς. Όχι ο ίδιος ο ερευνητής που δεν το έχει παράξει ακόμα. Και ένα μικρό τώρα σχόλιο έτσι για την κουβέντα. Το dual use
θέλουν να το χρησιμοποιούν και ανάποδα. Δηλαδή, μια έρευνα η οποία έχει καθαρά ας πούμε, θεωρητική εφαρμογή στα γενοφάσκια της, ακριβώς επειδή θα μπορούσε να έχει δυνάμη και μια πολιτική εφαρμογή, μετέπειτα κοινωνική, ας πούμε, μπορεί με ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο πιθανώς να απενοχοποιηθεί. Αυτό σαν έτσι μικρό σχόλιο. Και γενικά υπάρχουν think tanks και άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από αυτά τα ζητήματα του dual use και της προώθησης αυτής της λογικής στην έρευνα. Αυτό. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποιοι ευρωπαϊκοί, παγκόσμιοι ή εγχώριοι φορείς, όχι και εγχώριοι φορείς, εμπλέκονται με όλα αυτά και αν υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχετε δει εσείς, έχετε ανακαλύψει είτε χώριες είτε εξωχώριες που είναι σταθερά εμπλεκόμενες με αυτά ή περισσότερο εμπλεκόμενες με όλα αυτά τα προγράμματα, τέλος πάντων. Ωραία. Μιλάμε προφανώς για τα προγράμματα για, για στρατό και για αστυνομία. Εντάξει. Η απλή απάντηση είναι οι πάντες όσοι μπορούν να είναι δυνάμοι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, οι συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, ανά τις χώρες. Κέντρα Μελετών Ασφαλείας. Οι αστυνομίες, πιθανώς, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εταιρείες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Οπότε νομίζω κάπως πάρα πολλοί τέτοιοι φορείς συμμετέχουν ευρύτερα στα, σαν partners ή τους αποδέχτες χρημάτων κτλ. Για τέτοιου τύπου προγράμματα είτε ως φορείς που θα εξασφαλίσουν στο τέλος ότι θα πάρουν το τελικό τέλος πάντων αντικείμενο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Frontex ας πούμε. Του πώς, ας πούμε, πολλά έργα που έχουν γίνει και εδώ στο Πολυτεχνείο κτλ. Είχαν ως τελικό αποδέκτη τη Frontex για επιτήρηση συνόρων στο Αιγαίο, θεωρώντας ότι είναι και ευρωπαϊκά αυτά τα σύνορα, με την έννοια ότι είναι τα πρώτα σύνορα. Αυτό. Τώρα, έχουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα εταιριών που θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, τα λίγα έτσι, που ξέρουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι Intracom Defense. Συμμετέχει αρκετά σε τέτοιου τύπου προγράμματα. Έχει συμμετάσχει στην κατασκευή Patriot, στην κατασκευή Leopard. Γενικά συμμετέχει αρκετά σε έργα που έχουν να κάνουν με το ΝΑΤΟ. Της γνωστής Intracom. Της γνωστής Intracom, της γνωστής οικογένειας. Τώρα, από εκεί και πέρα, τελευταία ήταν από τους βασικούς partners σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Lotus, στο οποίο συμμετείχε το ΑΠΙΘΙΤΑ. Έχουμε κάνει ειδική αναφορά, τέλος πάντων, στη συμμετοχή του ΑΠΙΘΙΤΑ σε διάφορα τέτοιου τύπου ερευνητικά. Έχουν να κάνουν, εντάξει θα τα πω, με κατασκευή drones κατά βάση για το στρατό. Ήταν ένα πρόγραμμα από πάρα πολλών εκατομμυρίων, στα πλαίσια ενός επίσης προγράμματος πολύ μεγάλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Lotus. Γιατί θυμάμαι κάποια στιγμή ο Μελόπουλος μετά την χρονιά έκανε παράπονα. Δεν είχε αλήθεια τώρα το λέω, δεν είχε ολοκληρωθεί. Αυτό είναι για το ένα κομμάτι του, τέλος πάντων, ένα πρόγραμμα που συνδέεται με το Lotus, τον Αρχίτα, που διαφημίστηκε ως το ελληνικό drone, ας πούμε. Μπράβο, αυτό ήταν. Το ενδιαφέρον σε αυτό, και θα συνεχίσω με την Intracom, είναι ότι η δουλειά τέλος πάντων ευρύτερα του συγκεκριμένου εργαστηρίου στο ΑΠΙΘΙΤΑ, με συμμετοχή όμως και άλλων πανεπιστημίων, είναι το ΔΕΛΤΑΠΙΘΙΤΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα τώρα θα ξεκινήσουν να φτιάχνουν ένα ακόμα πιο υπερσύγχρονο drone, με τη συμμετοχή και του Πανεπιστημίου Πατρών. Βγήκαν οι εξαγγελίες τώρα πρόσφατα, είναι πρόσφατο δημοσίευμα. Αυτό κάπως. Τέλος πάντων, η Intracom έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο στην ουσία δημιουργούσε ένα σμήνος drones. Θα έχει ένα κύριο
drone, το οποίο θα έκανε τις επιχειρήσεις, αλλά θα είχε γύρω του και διάφορα άλλα πιο μικρά, τα οποία θα μπορούσαν να πηγαίνουν. Ναι, ένα σμήνο όλοι είναι αυτοί, ναι, στόλες, που θα πήγαιναν κοντά για να μπορούν να παίρνουν στοιχεία από την περιοχή, για να δουν αν μπορεί να επιχειρήσει μετά το μεγαλύτερο. Τέλος πάντων. Αυτό. Πού αλλού βρίσκουμε την Dracom Defense? Μισό λεπτό, υπάρχουν σε άλλα δύο προγράμματα που, είναι, mm-hmm. που ήταν εμπλεκόμενοι. Το ένα λέγεται SMOTANET, αν την προφέρω σωστά. Εκεί συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην ΑΣΟΕ. Mm-hmm. Και εντελοδόχος του προγράμματος ήταν η Υπουργεία Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου. Επίσης συμμετείχε και στο OSEN 2020. Εκεί ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, με 30 ακόμα εταιρείες, πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το ΕΚΠΑ, Υπουργεία Άμυνας Ελλάδας, Γερμανίας, Ιταλίας κλπ. Και το πρόγραμμα αυτό στην ουσία ενσωματώνει διάφορους τύπους μη επανδρωμένων οχημάτων, εναέρια, θαλάσσια και υποβρύχια, με ποιο σκοπό να μπορούν τα θαλάσσια κέντρα ελέγχου να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα υπηρετικά μέσω δορυφόρων. Και αυτό δοκιμάστηκε μάλιστα σε δύο σενάρια επιτήρησης και αποτροπής στη Μεσόγειο και στη Βαλτική θάλασσα. Τώρα, δύο άλλα παραδείγματα εταιριών που κάπως έχουμε στο μυαλό μας είναι η Space Ελλάς η μία. Αυτή η παλιά εταιρεία, παλιά δεν είναι αυτή. Σκέψω ότι ακόμα και τώρα την έχουμε βρει τελευταία σε ερευνητικό, στο οποίο συμμετέχει και το Πολυτεχνείο εδώ, που έχει να κάνει με παροχή υπηρεσιών για την αστυνομία. Και μία άλλη εταιρεία που έχω στο μυαλό μου επίσης που κάνει πολλές δουλειές είναι η Θάλες. Πώς? Θάλες, η οποία έχει και ελληνικό παράρτημα. Πώς λέγεται αυτή, μισό λεπτό, είναι μία που έχει μεταχθεί και το Ιταλικό κράτος σε αυτή. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Το οποίο είναι τέλος πάντων, ναι. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές τέλος πάντων τις εταιρείες, και ευρωπαϊκές και ελληνικές. Είναι μεγάλος χώρος για μεγάλη business. Και τα τελευταία χρόνια γίνεται και προσπάθεια και στον ελλαδικό χώρο να υπάρξει στενότερη σύνδεση ακαδημίας, στρατού, δυνάμεων καταστολής και εταιριών που έχουν να κάνουν με παραγωγή είτε οπλικών συστημάτων είτε ασφάλειας. Και προγράμματα όπως ο Αρχίτας, ας πούμε, και το Lotus, που έχουν διαφημιστεί και τόσο πολύ, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Πάλι, παιδιά. Εντάξει, είμαστε. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα αν αυτά τα προγράμματα αφορούν κυρίως τους μετανάστες ή αν αφορούν και άλλα πράγματα που μπορεί να μην μας πάει, να μην πηγαίνει εμένα το μυαλό μου. Ξέρω εγώ, γιατί για τους μετανάστες, ότι είναι κάμερες, τέτοια μέσα, μπορεί να αφορά και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι λίγα αυτά τα οποία αφορούν την προστασία των συνόρων και την αποτροπή της λεγόμενης παράνομης μετακίνησης. Δηλαδή τα παραδείγματα στο Πολυτεχνείο με τον Jason, τον Poseidon, το Ranger και το Andromeda αφορούν αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν έχουν λείψει και προγράμματα τα οποία επικεντρώνονται σε έναν κοινωνικό πόλεμο, ας πούμε, στην ανίχνευση, ας πούμε, και κατατρόπωση του εσωτερικού εχθρού. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν το Prevision, το οποίο στην ουσία προσπαθούσε να φτιάξει ένα έξυπνο σύστημα που μπορεί να προβλέπει την ριζοσπαστικοποίηση. Αυτό πώς γίνεται ακριβώς τώρα, δεν μπορώ να το σκεφτώ καν αυτό το πράγμα. Είναι νοημοσύνη ουσιαστικά που θα αναγνώριζε κάποια patterns στη συμπεριφορά ατόμων σε χώρους με μεγάλη κίνηση, αεροδρόμια και τα σχετικά, που θα μπορούσε αυτή η συμπεριφορά να εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο, είτε τρομοκρατική οργάνωση, όπως λέει, είτε κάποιο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίηση, κάποιε κινητοποίησει, ίσως. Πιθανώς να εννοούσαν κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν ξέρουμε κι εμείς ακριβώς τι εννοούσαν. Ναι, ναι. Αλλά ουσιαστικά ήταν ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που αναγνώριζε patterns που ακολουθούν οι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν μια κινητοποίηση. Η χαρακτηριστικά του προσώπου τους, δεν ξέρω. Αυτά όλα με big data, δηλαδή πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων.
για να μπορούν να σου δίνουν τα αντίστοιχα δεδομένα για να δημιουργεί το προφίλ. Θα ήθελα να δημιουργήσει ένα προφίλ. Και αν το προφίλ αυτό ταιριάζει σε ένα άτομο το οποίο δυνάμει, μπορεί να, να έχει ριζοσπαστική δράση ή παρεκκλίνουσα όπως την ονομάζουν. Κάνω τώρα λίγο πλάκα με το βίντεο που έχουμε διαλέξει να δείξει πρόσωπα. Αν φέρει πριν διαλέξει, αν φτιάξουν ένα AI που να παίρνει όλα τα βίντεο του καναλιού και να βλέπει τα πρόσωπα που βλέπει στην συνέντευξη και να μπορεί να δώσει μια ταυτότητα έπειτα. Αυτό ότι ένα ελευθεριακό συναρχικό είναι κάπως έτσι. Με μουσική κομμάτια, με τα τάδε χαρακτηριστικά. Οπότε ένα AI που θα βλέπει έναν τέτοιο τύπο μέσα σε ένα αερόδρομο, να βάλει ένα κόκκινο καμπανάκι και να σου λέει: κοίτα τον λίγο αυτό, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο. Κάντε ένα διπλό έλεγχο στο security. Γι' αυτό δεν φαίνομαι λίγο έτσι. Σωστά. Αλλά για να γερκώσει, γιατί σε διέκοψε. Το ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση και ερευνητικά κάτω από προγράμματα ομπρέλες που μπορεί να αφορούν και αποκλειστικά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όπως και αν αυτή νοείται και μάλιστα να το αποσαφενίζει και να λέει και την πρόληψη διάδοση των τρομοκρατικών ιδεών και υπεπιθύσεων. Ό,τι κάνει σημαίνει αυτό. Αυτό μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό ανοίγει, δίνει, το κάνουν όπως γουστάρουν προφανώς. Ένα είναι ότι αυτό που ανέφερε πριν ο Νίκος είναι για παραγωγή όφελων. Δηλαδή υπάρχουν και επιθετικά εντός εισαγωγικών προγράμματα. Ο δικός της έχει το δίκιο ότι τα περισσότερα είναι η επιτήρηση συνόρων. Αυτά που έχουμε δει έχουν φτάσει τουλάχιστον σε εμάς. Όντως. Και αυτό ήταν και το κυρίαρχο ζήτημα τον προηγούμενο καιρό. Δηλαδή ο έλεγχος αυτών των ορών. Αλλά πλέον ο αρχίτας ή η παραγωγή των τέτοιων συστημάτων αποκτά άλλο χαρακτήρα που δεν υπήρχε τουλάχιστον στην Ελλάδα παλιότερα. Υπήρχε μόνο σε βιομηχανία για πιο ανεπτυγμένες χώρες, όπως είπα και η Γαλλία, το να φέρουν πολεμικά αεροσκάφη που έχουν τον επιθετικό ψηλάκι σκοπό. Ειδικά στο κομμάτι των μη επανδρομένων αεροχημάτων, ας πούμε, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, τώρα ας πούμε τελευταία, δεν το ανέφερα πριν, πέρα από αυτό την νέα συνεργασία για την επέκταση τέλος πάντων αρχίτα, διαβάζαμε ότι το ΕΚΕΤΑ ολοκληρώνει ένα έργο για κατασκευή ενός αντιντρόουν ενάντια στα τουρκικά ντρόουν. Αυτά είναι. Πολύ μου αρέσει εμένα αυτά. Οπότε όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έτσι και με τις διακρατικές, ας πούμε, διακρατικούς ανταγωνισμούς, όλο αυτό το πράγμα με το Τούργιο Γράτσο και το ελληνικό κράτος, έρχεται και δένει πάρα πολύ με την αποδοχή τέτοιου τύπου ερευνών στο σήμερα για τις ανάγκες, ας πούμε, του στρατού. Ναι. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γίνονται έρευνες εδώ που είστε εσείς, στο Πολυτεχνείο, αν και μου δώσετε και μια απάντηση πριν πάνω κάτω. Να ξέρετε καθαρά ότι είναι μόνο για κοινωνικούς σκοπούς. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με μετανάστες, με αυτό που λέγατε πριν, ξέρω εγώ, του να αναγνωρίζει, ξέρω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη του άλλου, εν δυνάμει μπορεί να είναι τρομοκράτης, ξέρω εγώ τι. Που να είναι καθαρές έρευνες κοινωνικές. Μόνο αυτό. Να αφορούν στον άνθρωπο. Να τον βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Χρηματοδότηση εννοείς στρατιωτική ή... Όχι. Να γίνονται έρευνες στο πανεπιστήμιο που να μην έχουν να κάνουν με μετανάστες, με στρατό, με αστυνομία, με συνεργασία των φορέων, όλων αυτών υπάρχουν. Ευτυχώς είναι η πλειονότητα στην Ελλάδα ακόμα. Α. Δηλαδή, ευτυχώς την προσφορά παρουσιάζουμε τις εξαιρέσεις. Και αυτό έχει να κάνει και με το χαρακτήρα που έχει το πανεπιστήμιο σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Στη συγκεκριμένη χώρα υπήρχαν δηλαδή μέσα ενεργές κλιματικές αιστείες πάντα και πολιτικοποιημένος κόσμος. Οπότε τώρα τελευταία παίρνει ένα χαρακτήρα πιο κοντά στο στρατό με δούριο από την υποχρηματοδότηση κυρίως. Δηλαδή δεν έχουμε λεφτά, άρα πρέπει να βρούμε λεφτά από οπουδήποτε. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπει αυτή η έρευνα μέσα. Μέχρι τώρα δεν πολύ υπήρχε. Τουλάχιστον στο βαθμό που υπήρχε σε άλλες δυτικές χώρες. Και η πλειονότητα των προγραμμάτων δεν θα πω ότι είναι για κοινωνικούς σκοπούς ή με κέντρο τον άνθρωπο, θα πω ότι είναι για οικονομικούς σκοπούς. Δηλαδή για την παραγωγή προϊόντων ως επιτοπλίστων στο Πολυτεχνείο. Τα οποία προϊόντα, εντάξει, ένα κομμάτι ας πούμε της οικονομίας της αγοράς. Πολλά προϊόντα μας είναι απαραίτητα. Πολλά προϊόντα δημιουργούν καινούργιες ανάγκες, που δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Αλλά καλύπτουν ήδη υπάρχουσες. Δηλαδή.
δεν μπορώ να τοποθετηθώ αν αυτό το πράγμα είναι απαραίτητα καλό ή κακό. Ναι, όχι, αλλά είναι μια έρευνα. Αλλά είναι διαφορετικό από το να είναι διαφορετικό. Για μετανάστες, για το. Ναι. Είναι μια έρευνα στα πλαίσια του καπιταλισμού. Ναι. Δηλαδή, πώς λειτουργεί γενικά ο καπιταλισμός. Στην ουσία παράγονται ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία αξιοποιούνται μετέπειτα από τις εταιρείες για να παράξουν προϊόντα κλπ. Επίσης, τα προηγούμενα χρόνια, με αφορμή αυτό που είπε μόλις ο Νίκος, και η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις εταιρείες στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο έντονη. Οπότε υπήρχε μια ελευθερία στην έρευνα. Κάποιος ερευνητής, ας πούμε, να κάνει κάποια πράγματα που τον ενδιαφέραν όντως. Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε μια πολύ έντονη κατεύθυνση προς τη σύζευξη επιστημονικής έρευνας που παράγεται μέσα στα πανεπιστήμια με τις εταιρείες και τον ιδιωτικό τομέα. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, η συγκεκριμένη κυβέρνηση το έχει βάλει στην πραγματοποίηση του πολιτικού του προγράμματος. Το λέω αυτό με αφορμή και μια είδηση που έτυχε να διαβάσω χθες το βράδυ, ότι στο NP ξεκινάει το πρώτο επαγγελματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Τέρνα. Ουσιαστικά είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στους πολιτικούς μηχανικούς, που σκοπό έχει να βγάλει μηχανικούς με ακριβώς τα qualifications, δηλαδή τα προσόντα που χρειάζεται η Τέρνα. Ακριβώς. Και το χρηματοδοτεί, ναι. Δίνει μισό εκατομμύριο. Εντάξει. Αυτό τώρα βέβαια, ας πούμε, στην ΑΣΟΕ γίνεται χρόνια. Εμέσως. Στον αφόρη, παιδί μου, οι άνθρωποι που πήγαν στην ΑΣΟΕ και κάναμε τα ψηφιακά part-time, full-time μάλλον, μετά ήταν πάντα οι εταιρείες από πάνω σαν κοράκια, οι οποίες τώρα τα χρηματοδοτούσαν κιόλας. Και τους έπαιρναν ή δεν τους έπαιρναν. Δεν τα χρηματοδοτούσαν ευθέως. Δηλαδή, εμέσως σίγουρα είχαν σχέσεις, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα του τελευταίου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε επικεραμένως, που θεσμοθέτει ουσιαστικά επαγγελματικά μεταπτυχιακά και βιομηχανικά διδακτορικά. Είναι ένα πολύ πρόσφατο αποτέλεσμα και δείχνει μια πολιτική κατεύθυνση. Η οποία θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι προϋπήρχε προηγούμενα χρόνια. Εννοείται το NBA, τα μεταρχιακά δηλαδή που ήταν για μηχανικούς πάνω σε οικονομικά, ήταν ακριβώς για να στελεχωθούν συγκεκριμένες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, δεν ήταν κάτι άλλο. Απλώς τώρα γίνεται με το γράμμα του νόμου και σαν πολιτική επιλογή. Λέω ότι θεσμοθετείτε στην ουσία. Ναι. Θεσμοθετείτε ακόμα περισσότερο. Και δεν είναι τυχαίο, στο τελευταίο νόμο πέρασαν επίσης τα συμβούλια διοίκησης. Πλέον θα μπορούν να είναι και άνθρωποι από τις εταιρείες στη διοίκηση των πανεπιστημίων. Και επίσης ανοίξανε και ακόμα περισσότερο οι πόρτες για τη δημιουργία spin-off εταιριών, startup κτλ. Με κεφάλαια του Πολυτεχνείου. Τέλος πάντων, ένα πράγμα το οποίο μας οδηγεί και σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε, ας πούμε, επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, επιχειρηματικοποίηση του πανεπιστήμιου. Δηλαδή πλέον μια χρήση των πανεπιστημιακών υποδομών του εργασιακού του δυναμικού άμεσα από τις εταιρείες με μεγάλο όφελος προφανώς για αυτές. Τσάμπα χρήση εξοπλισμού, πολύ χαμηλά αμοιβόμενο προσωπικό. Δηλαδή αυτό είναι ένας δούριος ύπος, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο θεωρούμε γενικά στο σχήμα ότι θα το δούμε ακόμα περισσότερο μπροστά μας. Και εδώ κολλάει και η ευρύτερη, ας πούμε, αποστήρωση του πανεπιστημίου, προσπάθεια αποστήρωση σε οποιαδήποτε πολιτική κίνηση η οποία θα μπορούσε να σταθεί ανάχωμα σε όλο αυτό. Ωραία. Αυτή τώρα είναι μια πολύ γενική ερώτηση, μπορεί να είναι και λίγο ηλίθια ερώτηση. Εντάξει, αλλά εσείς ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι κύριοι, πώς να το πω τώρα, που κερδίζουν από όλη αυτή τη φάση αυτών των προγραμμάτων? Είναι, ας πούμε, το πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι καθηγητές, είναι οι εταιρείες, είναι το κράτος? Ποιοι κερδίζουν περισσότερο από όλο αυτό το πράγμα? Γιατί σίγουρα όλοι κάτι κερδίζουν. Δεν μπορεί. Μην πείτε ότι είστε εσείς κερδισμένοι, γιατί θα τρελαθώ. Νομίζω ότι αυτό το όλοι κάτι κερδίζουν είναι που τα λέει ο Αλλά το θέμα είναι ποιος κερδίζει αυτό το κάτι παραπάνω. Εντάξει, όλοι κερδίζουν κάτι. Σίγουρα είναι εύκολο χρήμα. Σίγουρα. Είναι εύκολο χρήμα. Εγώ εμπειρικά μπορώ να τοποθετηθώ λίγο πάνω σε αυτό. Να σου πω ότι να δώσω μια μερική οπτική του προβλήματος με βάση την εργασιακή μου εμπειρία και όχι καθολική, γιατί δεν είναι ένα θέμα που έχουμε αναλύσει, ας πούμε, και έχουμε υψαμένη γνώση πάνω σε αυτό. Εμπειρικά υπάρχει μια κατεύθυνση, πιστεύω ότι υπάρχει μια κατεύθυνση κεντρικά ευρωπαϊκά να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μικρών εταιριών του ιδιωτικού τομέα, μικρών και μεσαίων εταιριών, οι οποίοι μπαίνουν σαν partners στα προγράμματα αυτά. Και να παραχθεί μια τεχνολογία μέσα στα προγράμματα, η οποία τελικά να γίνει προϊόν
και να αναζωπηρωθεί, ας πούμε, η επιχειρηματική δραστηριότητα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σε όλες, λέω σε διάφορες, γιατί κάποιες χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα. Δηλαδή, πιο φτωχές, ας πούμε, παίρνουν για πιο πολλά προγράμματα φτωχές. Οπότε, ναι, ένας κύριος αποδέκτης χρηματοδότησης, η οποία σε μεγάλο βαθμό μπαίνει σε τσέπες, είναι σε εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Στα πανεπιστήμια, η χρηματοδότηση αυτή είναι ψηλοαπαραίτητη για να μπορέσουν να διατηρήσουν το δυναμικό τους, γιατί δεν έχουν, εκεί που έχουν πέσει τακτικοί προϋπολογισμοί, δεν έχουν άλλο τρόπο να διατηρήσουν τους ερευνητές τους. Δεν παρατηρείται, τουλάχιστον όσο, από όσο γνωρίζω, μεγάλη σπατάλη χρημάτων ή εύκολα, δεν μπαίνουν εύκολα τα λεφτά σε κάποια τσέπη όταν μιλάμε για ερευνητές. Οι καθηγητές, εντάξει, σίγουρα έχουν κάποια πρίμς, τα οποία όμως δεν έχουμε στοιχεία για όλους, ναι, για να τα πούμε. Για συγκεκριμένους που μπορεί να έχουμε στοιχεία, θα δημοσιευτούν στο μέλλον. Οπότε, ναι, στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, γενικά, το πολύ σημαντικά, το φαγόπότι που πέφτει είναι σχετικά μικρότερο από αυτό που πέφτει στον ιδιωτικό τομέα, από τα συγκεκριμένα προγράμματα. Και νομίζω ότι έχει βγει προς τα έξω ο καιρός αυτό, ότι ειδικά τα ΕΣΠΑ είναι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη χώρα. Δηλαδή το λένε ευθέως αυτό. Για το έρευνο καινοτομό, το ΠΑΝΕΚ, ας πούμε, το προηγούμενο κύκλο του ΕΣΠΑ, ήταν ξεκάθαρα γι' αυτό. Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρών εταιριών. Λοιπόν, και μεγάλες εταιρείες βέβαια που έχουν τέτοια προγράμματα και έχουν ένα τεράστιο πορτφόλιο από ερευνητικά προγράμματα. Θα φέρω για παράδειγμα ένα κολοσσό, ας πούμε, στην Αγγλία, τη Lloyds, που μπορεί να διαχειρίζεται 50 προγράμματα ταυτόχρονα για να βγάζει κάποια έσοδα της τάξης των εκατομμυρίων. Απλώς αυτή δεν είναι ότι νομίζω ότι υπάρχει κάποια στρατηγική κατεύθυνση να ενισχύσουν η Ευρώπη ή το εκάστοτε κράτος το συγκεκριμένο φορέα, όσο ότι αυτός ο φορέας έχει μια τεχνογνωσία και τον έχουν λίγο ανάγκη να μπει στα προγράμματα για να τα κάνει legit, δηλαδή να τους δώσει αξία, πρακτική αξία. Αυτό. Ωραία. Θέλει κάποιος άλλος παιδιά να πει κάτι? Υπάρχουν καθηγητές μέσα στο Πολυτεχνείο που μπορεί να έχουν οι ίδιοι ως άτομα, άσχετα από το ότι χρειάζονται χρηματοδότηση, γιατί και αυτό, να πούμε, η θέση τους μπορεί να είναι επίφοβη, που να έχουν αντισταθεί σε τέτοια προγράμματα, να το έχουν καταλάβει και να έχουν κάνει κάτι ή όχι. Ως πρωτοβουλία, θεωρώ πως δεν υπάρχουν. Τώρα, το αν σε μια ευρύτερη κίνηση, η οποία ξεκίνησε από πολιτικές συλλογικότητες, φοιτητικούς συλλόγους, κλπ. Που ανέδειξαν το ζήτημα, δημιούργησαν αγώνα γύρω από αυτό, ανέδειξαν το γεγονός ότι το Πολυτεχνείο γράφει στο καταστατικό του, για παράδειγμα, ότι δεν θα πρέπει να γίνεται έρευνα για το στρατό εντός του Ιδρύματος, και ουσιαστικά έχει να κάνει με την άμυνα, ας πούμε, της χώρας, ανάγκες για την άμυνα της χώρας. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι μόνο η όλη περιραίωση ατμόσφαιρα μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πράγμα, να οδήγησε στους κάποιους να κάνουν κάποια δήλωση, να πούν κάτι ενάντια. Από εκεί και πέρα, είχαμε και έναν νικηφόρο αγώνα εδώ στο Πολυτεχνείο, όπου διακόπηκε το πρόγραμμα Ranger πριν από 4-5 χρόνια. Όπου τότε, εντάξει, βέβαια αυτό το πρόγραμμα, να πούμε ότι ήταν στο τέλος του, όταν έγινε η καταγγελία και έγινε παρέμβαση στη Σύγκλιτο για να ακυρωθεί. Τότε δημιουργήθηκε μια επιτροπή δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Τι διακόπη το πρόγραμμα, δηλαδή, ή ολοκληρώθηκε? Έφυγε από το Πολυτεχνείο. Ναι, έφυγε από το Πολυτεχνείο. Αλλά εντάξει, τα χρήματα είχαν μπει ήδη. Ναι. Στις τσέπες που πρέπει να μπουν, οπότε μικρό ήταν το κόστος. Εντάξει, δεν πειράζει, πάντως στα κάτω. Okay. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο σαν γνώση γύρω από αυτό. Όχι. Οι καθηγητές, ειδικά που να εναντιώθηκαν, αυτό ρώτησες. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ίσα-ίσα, από την τελευταία μας εμπειρία από τα τρία προγράμματα, το Andromeda, το Ingenious και το Prevision, που πήγαμε να τα μπλοκάρουν, τα συγκαλύψανε κανονικότατα. Η ειδική δεν είχε γίνει κάποια εκταμείευση, θα φέρανε έσοδα στο Ίδρυμα, οπότε μια επιτροπή που διορίστηκε από την Βρετανία από καθηγητές για να αξιολογήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα, τα συγκάλυψε. Μια χαρά είναι προγράμματα αυτά. Γιατί να σταματήσουν. Okay. Το αντίθετο μπορούμε να το πούμε. Ναι.
Αλλά για το αντίστοιχο είμαι σίγουρο. Εντάξει. Εντάξει, βρούμε όλοι τώρα στα πλαίσια του αστικού κράτους. Αλλά έχετε δει να υπάρχουν διαφορές μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και αυτής εδώ σε ό,τι αφορά αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, η τωρινή κυβέρνηση, ας πούμε, μπορεί να δίνει ένα πάτημα παραπάνω σε σχέση με την προηγούμενη. Οι προηγούμενοι το έπαιζαν πιο καλά και το κρύβαν και δεν το. Επειδή αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι, όπως λέγατε, ας πούμε, και πριν, υπέρ της ανάπτυξης και όλο αυτό το πράγμα, και λέει ο Γεωργιάδης, εμείς απορροφούμε πρώτοι το ΕΣΠΑ, μας έχει ζαλίσει με αυτό το πράγμα, ας πούμε, είμαστε πρώτοι. Έχει κάποια διαφορά. Ακόμα δεν είναι να είναι ουσιαστική απαραίτητα. Μπορεί να μην είναι και ουσιαστική, έστω λεκτική, έστω να καλύπτουν κάποια πράγματα οι προηγούμενοι, ενώ αυτοί να τα λένε έτσι έξω από τα δόντια. Όσον αφορά τα ρευνητικά για το στρατό, εμείς δεν έχουμε δει καμία διαφορά. Πρακτικά. Άρα είναι το ίδιο. Τα προγράμματα αυτά υπήρχαν, δεν είχαν αντικείμενο ποτέ το οποίο να ήταν μπροστά στον πολιτικό διάλογο. Ναι, σίγουρα δεν ήταν. Ναι. Εσείς λέω αν είχατε αντιληφθεί κάτι. Όχι. Τα προγράμματα υπήρχαν και υπάρχουν. Mm-hmm. Εκπορεύονται κεντρικά, ευρωπαϊκά, υλοποιούνται εδώ πέρα. Οι κυβερνήσεις δεν παίρνουν κάποια άμεση θέση. Τώρα τα λεφτά είναι πολύ δώρο αυτό που είπε ο Νίκος για τον Αρχίτα, το οποίο είχε κάνει συνολικά μία όξυνση των σχέσεων με την Τουρκία. Την Τουρκία, ναι. Τώρα είναι ο σεισμός, οπότε σταμάτησαν όλα. Σωστά. Για όλους. Τώρα στέλνουμε την ΕΜΑΚ. Την ΕΚΑΜ, συγγνώμη. Όχι, ΕΜΑΚ. ΕΚΑΜ την είπε. Μου τσάξει με αυτό το λεφτό. ΕΚΑΜ την είπε. Δεν τα ΕΚΑΜ να το προλογίσουμε. Ό,τι έχει ο καθένα. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, έχει γιατί είναι αυτή κατά από κάτω, ξύλο. δεν έχουμε δει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τα ερευνητικά για το στρατό. Όσον αφορά την είσοδο, τις συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα, εκεί ναι, αυτό που είπα και πριν, έχει μπει το ζήτημα πιο επιθετικά. Δεν νομίζω ότι ήταν κάποια πολιτική που το κράτος είχε συνέχεια. Δεν είμαστε καθόλου υπέρ μια θετική ανάλυση. Δηλαδή το κράτος έχει μια συγκεκριμένη συνέχεια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Απλώς ότι αυτή τη στιγμή παίρνουν πιο επιθετικά κάποια ζητήματα. Mm-hmm. Όπως είναι το να μπουν οι εταιρείες μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι όντως πραγματοποίητα τη πολιτική του αυτό. Θέλουν να το δείξουν προς τα έξω. Μιλάνε για ερευνητικά hubs, ας πούμε, να φτιάξουν το Μοσχάτο κάπου εκεί, σε ένα παλιό βιομηχανικό πάρκο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουν να φανεί ότι υπάρχει στην ατζέντα του η συγκεκριμένη. Mm-hmm. Αλλά με το στρατό δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Και το. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, ότι okay, το τελευταίο χρονικό διάστημα είδαμε μεγάλο ντόρο γύρω από αυτό το ζήτημα και φιέστες στημένες του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετείχε και η ΕΑΒ και τα πανεπιστήμια σε σχέση με τον Αρχίτα. Αλλά αυτό εμείς δεν το βλέπουμε τόσο σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω έχει να κάνει γενικότερα μια στροφή της κρατικής πολιτικής στο να προσπαθήσει να συνδέσει περισσότερο βιομηχανία, πανεπιστήμια και εταιρείες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και συγγνώμη και στρατό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα γινόταν. Και νομίζω θα το δούμε γενικώς και τα επόμενα χρόνια πώς θα οξυνθεί όλο αυτό το πράγμα και πώς θα έρθει να δέσει. Αυτό. Ωραία. Σημαντικό νομίζω να αναφερθεί και ότι και στα πλαίσια του ίδιου του πανεπιστήμιου και της διοίκησής του ανελύσεται στην ουσία πάρα πολύ και αυξάνει την πέραση τη δημοτικότητά του και όλο το μεγαλύτερο γραφείο αυτός ο οποίος θα καταφέρει να εξασφαλίσει τα κονδύλια και τα λεφτά μέσω της πλαγιάς όλου, ας πούμε. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Είναι σημαντικό αυτό, συγγνώμη, ναι. Λίγο Κώστας, γιατί ακριβώς είχε αλλάξει η στάση της διοίκησης στις προηγούμενα χρόνια με την υποχώρηση των αγώνων στα πανεπιστήμια. Δηλαδή πράγματα τα οποία παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολο να περάσουν εδώ πέρα, να υπάρξουν καν, θα δημιουργούσαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κίνημα στην ουσία στα πανεπιστήμια, ή αυτό το οποίο καταλαβαίναμε παλιότερα ως ένα κίνημα στα πανεπιστήμια, είναι πολύ πιο εύκολο τέτοιου τύπου προγράμματα και πολιτικές να βρουν έφορο έδαφος. Και πλέον οι καθηγητές και η διοίκηση να τα υποστηρίζουν πολύ πιο ενεργά. Αυτό σχετίζεται κιόλας μήπως με το
με την όλη φάση με την πανδημία, ότι τα πανεπιστήμια ουσιαστικά έκλεισαν, ο κόσμος χάθηκε, έφυγε, έμεινε σπίτι του, μπορεί να μην επανήλθε, δεν ξέρω. Η πανδημία τους έδωσε πολλά εργαλεία. Mm-hmm. Η τηλεργασία που συζητάγαμε πριν στο είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, παράδειγμα, όπως και η τηλεκπαίδευση. Επίσης, πλέον, τα όργανα του Πανεπιστημίου συνεδριάζουν ηλεκτρονικά mm-hmm. και με κλειστές πόρτες. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις δυναμικές παρεμβάσεις mm-hmm. Και να μπορέσεις να τα επηρεάσεις και να τα καθορίσεις, να καθορίσεις αποφάσεις. Mm-hmm. Άρα, ή ας πούμε το ζήτημα των καταλήψεων. Ότι πλέον σου λένε ότι ακόμα και αν κάνεις κατάληψη, το μάθημα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Οπότε η λειτουργία θα συνεχίσει απρόσκοπτα. Αυτό. Κάπως. Mm-hmm. Και ενδιαφέρουσα παρένθεση ότι κάπως έτσι προσπαθήσαν να κάνουν να το κρατήσουν ανοιχτό και ανήμερα 17 Νοέμβρη. Ανά περιπτώσεις, κάποιοι. Τι να... Να κάνουν μάθημα. Να γίνει μάθημα. Μέσω τηλεκπαίδευση. Εντάξει, το βασικό από αυτά που ανέφερα ο Νίκος είναι ότι έχουμε χάσει το πεδίο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Mm. Δηλαδή, έχουμε να δούμε σύγκλιτο 3,5 χρόνια. Ενώ για όλα αυτά τα ζητήματα παρεμβαίναμε σύγκλιτο. Mm-hmm. Η τελευταία μας παρέμβαση σύγκλιτο ήταν για τα τρία προγράμματα που είπαμε στο τέλος του 19, αρχές του 20. Και μια πορεία που είχαμε οργανώσει εδώ στο εσωτερική, στο Πολυτεχνείο, ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας, γιατί ήταν το Μάρτιο. Mm. Να μην το αποκλείσαμε δηλαδή. Ακυρώθηκε αυτή η πορεία, έκτοτε δεν έχουμε κανένα πεδίο παρέμβασης. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε τους υπεύθυνους και να κάνουμε μια κατάληψη στην Βρετανία. Αυτό δεν είναι μέσα. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούν καν το χώρο. Γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Οπότε τους έχει δώσει πάρα πολλά όπλα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η πρόσληψη και ανταπόκριση που έχετε σε αυτό που κάνετε, που νιώθετε να έχετε ή που έχετε στο λεγόμενο, το λεγόμενο ανταγωνιστικό κίνημα που υπάρχει. Δηλαδή, το βλέπουν θετικά, το υποστηρίζουν, δεν δίνουν και πολύ σημασία, θεωρούν κάτι, δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε. Όχι ακριβώς, αλλά... Ναι. Θα λέω ότι έχουμε μια καλή δικτύωση με σχήματα. Mm-hmm. Όμορα, κοντά ιδεολογικά, mm-hmm. εντός των πανεπιστημίων και κυρίως του Πολυτεχνείου, που σου ανέφερα και πριν, δηλαδή υπάρχουν αυτόνομα σχήματα μέσα στο Πολυτεχνείο, στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους, μεταλλιολόγους, mm-hmm. με τα οποία έχουμε σχέσεις σαν σχήμα. Υπάρχει δηλαδή ένα δίκτυο, θα λέγαμε, άτυπο, όχι κάτι τυπικό, mm-hmm. Σχήματα που συνεργάζονται. Και έχουμε αλληλεπίδραση, ας πούμε, και στις ιδέες μας και στα κείμενά μας και σε όλα, το οποίο το θεωρώ αρκετά καλό. Και με όχημα κάπως την πανελλαδικότητα του σωματείου του ΣΕΡΕΤΕ που είπα πριν, τον εργαζόμενο στην έρευνα που έχει ξεκινήσει και κάποιες σχέσεις που είχαμε προσωπικές, mm-hmm. Το συγκεκριμένο σχήμα του research έχει κληθεί και έχει παρουσιάσει την μπροσούρα στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Πολυτεχνείο Κρήτη, σε συνεργασία με συλλογικότητες από εκεί. Και θα κάνει το ίδιο και στα Γιάννα και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε υπάρχει μια δικτύωση και θα έλεγα και ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, η εκδήλωση στα Χανιά πήγε καλύτερα από αυτό που έκανε στην Αθήνα. Mm-hmm. Αν η εκδήλωση στην νομική, ας πούμε, στην Αθήνα, κεντρική mm-hmm. συνεργασία με το κοινό της νομικής. Και παρόλα αυτά στα Χανιά πήγε καλύτερα. Οπότε θα έλεγα ναι, ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Ευρύτερα από το κίνημα. Τώρα συνολικά. Σίγουρα για τα ζητήματα που άπτονται την συνεργασία στρατού πανεπιστημίου. Η ανταπόκριση είναι αρκετά μεγάλη γενικά από το κίνημα, γιατί είναι ζητήματα με τα οποία εντάξει το κίνημα έχει καταπιαστεί μέσα στα χρόνια. Mm-hmm. Ακριβώς και λόγω του μεταναστευτικού κλπ. Και προφανώς το ενδιαφέρον και όλα τα ζητήματα που να κάνουν με την ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής. Οπότε σίγουρα σε αυτό το κομμάτι έχουμε βρει ανταπόκριση. Mm-hmm. Γενικότερα θεωρώ ότι κυρίως το κομμάτι του σωματείου έχει βρει μια ανταπόκριση όσον αφορά κυρίως το εργατικό, ας πούμε, κίνημα, για να το πούμε έτσι, από αναγνώριση από άλλα σωματεία κτλ. Και τα υπόλοιπα τα περιέγραψε κάπως ο Θάνης, δηλαδή κυρίως συνδεόμαστε με σχήματα που δρούν στο πανεπιστήμιο, στέκια, καταλήψεις, αυτόνομα σχήματα. Okay. Ωραία.
Ξέρετε, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια σχήματα που να γίνονται έρευνες. Έχετε κάποια επαφή με σχολές ανθρωπιστικών σπουδών, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα μου ήρθε ότι μπορεί στον τομέα της ψυχολογίας, λέω τώρα, να υπάρχει μια έρευνα που να έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με τους μετανάστες, με το στρατό, με την αστυνομία, δεν ξέρω. Ξέρετε κάτι, έχετε κάποια επαφή, γνωρίζετε ή... Εδώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα παραδείγματα δεν έχουμε. Όχι. Ότι σίγουρα μετέχουν τέτοιοι φορείς μέσα στα ερευνητικά προγράμματα, ναι, μπορούμε να ψάξουμε για τα συγκεκριμένα που μου αναφέρει και μάλλον το εξακριβώσουμε. Είναι σίγουρα, έφερε το παράδειγμα της ψυχολογίας που νομίζω το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, που είναι μια επιστήμη που χρηματοδοτήθηκε εξαιρετικά πολύ από το στρατό στην Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι κλασικό case study, ας πούμε, στο οποίο αναφέρθηκα και πριν. Η ψυχολογία εκεί πέρα πήρε πάρα πολλά κονδύλια από το στρατό, αναπτύχθηκε. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη σίγουρα. Το ίδιο σε έναν βαθμό πιθανώς να συμβαίνει και στην Ελλάδα, απλώς δεν το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε παραδείγματα από τις ανθρωπιστικές επιστήμες εδώ, αν μετέχουμε στα ερευνητικά αυτά. Mm-hmm. Κάτι άλλο θέλετε να πείτε γι' αυτό ή γνωστική? Ωραία. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση που θα κάνω τώρα είναι του Θάνου, αλλά την είχα σκεφτεί κι εγώ, αλλά νομίζω ότι ο Θάνος την έκανε πολύ καλή, έτσι την προχώρησε. Θα τη διαβάσω έτσι ακριβώς έτσι όπως την έχει θέσει, γιατί δεν θέλω να παρερμηνεύσω. Λοιπόν, συχνά κομμάτι του ανταγωνιστικού κινήματος που κινητοποιείται ενεργά για τον μπλοκάρισμα ερευνητικών προγραμμάτων για την αστυνομία και το στρατό, παραθέτει την ανάλυση του και τελικά καταλήγει και αντιπροτείνει μια έρευνα στο ύψος των κοινωνικών αναγκών. Ο στόχος αυτός μπαίνει συνθηματικά, χωρίς δυστυχώς να αναλύεται περαιτέρω. Τώρα είναι το, νομίζω, το ζουμί. Πώς ορίζονται όμως οι κοινωνικές ανάγκες? Γίνεται εντός του καπιταλιστικού υπάρχοντος που πάρει σπρί και επηρεάζει κάθε πτυχή του κοινωνικού και ατομικού βίου να μιλάμε για πραγματικά κοινωνικές ανάγκες? Χαμογελάτε. Για αυτές είναι τελικά οι ανάγκες της αγοράς. Κοίτα. Η έρευνα θέλουμε να διεκδικούμε. Η ερώτηση αυτή, η αλήθεια είναι ότι την είχα θέσει κι εγώ αλλιώς, την έχω λίγο πιο πάνω, αλλά επειδή του Θάνου είναι πιο έτσι περιστατωμένη και συνολική, είναι ένα θέμα. Αν πεις τώρα είναι θεωρητικό, οκ. Okay. Αλλά, ναι. Κοίτα, μας κάνεις μια ερώτηση που σίγουρα... Μην το βρίσκετε μετά. Δεν την έχουμε απαντήσει εμείς συλλογικά. Είμαστε σε μια... Είμαστε σε μια συζήτηση στο σχήμα, σχετικά με... αυτό το θέμα και μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν, μια αλήθεια, το τι σημαίνει έρευνα για κοινωνικές ανάγκες. Υπάρχει γενικά σε τσιτάτα άλλων, ας πούμε, σχηματισμών, σε ένα βαθμό του σωματείου το λέει αυτό. Η απάντηση που έχουμε δώσει μέχρι τώρα είναι τουλάχιστον στα πλαίσια του σημερινού τρόπου με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι απόλυτα διεξάγεται τις κοινωνικές ανάγκες. Βασικά και δεν μπορούμε να πούμε ότι διεξάγεται τις κοινωνικές ανάγκες. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες πτυχές της έρευνας που βοηθάνε τον πληθυσμό για να καλυτερεύσει η ζωή του, όπως για παράδειγμα είναι ο τομέας υγείας, σαν αυτό, παιδί μου. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που γίνονται με κρατική κατεύθυνση για συμφέροντα συγκεκριμένων συμφέροντα του κεφαλαίου ή συγκεκριμένων εταιριών, για αξιοποίηση πάλι από συγκεκριμένες εταιρείες κλπ. Κλπ. Δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι η έρευνα που γενικώς θα θέλαμε. Αυτό ως μια πρώτη, ας πούμε, απλοϊκή απάντηση. Δεν ξέρω αν... Ξαναλέω ότι είναι μια κουβέντα που την κάνουμε στο σχήμα αυτή την περίοδο και προσπαθούμε να την απαντήσουμε κι εμείς. Έχουμε θέσει στην ερώτηση σε αυτούς μας, αλλά δεν έχουμε μια απάντηση ακόμα. Και νομίζω ότι όπως το έβαλε ο Νίκος, περιέγραψε πολύ καλά το επίπεδο στο οποίο είμαστε. Ξέρουμε περίπου τι ακριβώς δεν θέλουμε,
τις κατευθύνσεις που δεν θέλουμε να κάνουμε έρευνα, δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε έρευνα για το στρατό, δεν θέλουμε να κάνουμε έρευνα για επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν μπορούμε να δώσουμε όμως ένα συνολικά, όχι μόνο εμείς ως research critique, αλλά και τα υπόλοιπα σχήματα που έχουμε συναντηθεί ας πούμε, στο σωματείο, σχήματα του ΝΑΡΕ ή της ένταρση ευρύτερα και της υπόλοιπης εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, δεν έχουν κάποια συνολική απάντηση, τουλάχιστον από αυτό που έχουμε αντιληφθεί στο ζήτημα της κατεύθυνσης. Ένα θετικό πρόσημο, ότι θέλουμε να κάνουμε έρευνα γι' αυτό. Το να λέμε μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες είναι κάπως καινό περιεχομένο. Το κουκουέφερ επίσης μιλάει για σύγχρονες ανάγκες ή σύγχρονες ταξικές ανάγκες. Και οι συγκεκριμένες διατυπώσεις έχουν προβληματικές, κατά την άποψή μας. Δηλαδή, τι σημαίνει μια ανάγκη της τάξης, πώς την αντιλαμβάνεσαι, ότι αυτή η ανάγκη είναι ταξική ή άλλη δεν είναι, πώς κάνεις το διαχωρισμό. Τι σημαίνει μια ανάγκη όλης της κοινωνίας, όπως αντίστοιχα είναι το ζήτημα των κοινωνικών αναγκών. Είναι πολύ θολά ζητήματα τα συγκεκριμένα. Οπότε, ναι, συνολικά δεν έχουμε καταφέρει να προδιαγράψουμε μια θετική κατεύθυνση για το προς τα πού πρέπει να γίνεται έρευνα και ίσως τελικά να μην γίνει κιόλας. Στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος, θα πω να έχει ευλογιστεί σε τέτοιο βαθμό η φαντασία μας και σε μια άλλη περίοδο, προεπαναστατική, επαναστατική, η φαντασία να απελευθερωθεί και να βρει όντως κατευθύνσεις που είναι χρήσιμο να κάνεις έρευνα. Δηλαδή, πιθανώς το έρευνα να μην έχει απάντηση τώρα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε. Φτάνουμε μέχρι εκεί. Η αλήθεια είναι νομίζω ότι αναγκαστικά μπαίνει στην κουβέντα πλαίσιο στο οποίο διεκπεραιώνεται όλη η διαδικασία της παραγωγής τεχνογνωσίας. Όπου στην προκειμένη πρακτικά θα ανατροφοδοτηθεί το ίδιο μοντέλο που λειτουργεί και τώρα, αν δεν αλλάξουν κάπως οι δυναμικές. Η ροή του χρήματος, ας πούμε, στην προκειμένη, το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εργασία, η κοινωνική αποδοχή, ας πούμε, και συνειδητοποίηση της έρευνας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κάποια προτάγματα στο εδώ και στο τώρα, όπως είναι και τα προτάγματα του Αυτονομού Σημάδων του Πολυτεχνείου, του Ινστιτούτου Πολυτεχνείου, είναι καμία έρευνα για πάντως και στρατό. Δηλαδή, αυτό σίγουρα μας είναι κάτι που αξίζει να μπει μπροστά τώρα. Αλλά μπορεί επίσης και να ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς θα μπορούσε να γίνεται η έρευνα για τις κοινωνικές ανάγκες, για τον άνθρωπο και τι σημαίνει αυτό. Αλλά πώς μπορεί να ανοίξει αυτή η κουβέντα, αφήνοντας όλο αυτό το πλαίσιο ίδιο. Mm-hmm. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και νομίζω ότι αυτή η ερώτηση που θα σας κάνω τώρα έχει να σχετίσετε κάπως με αυτό που λέγαμε τώρα. Ότι θέλω να ρωτήσω αν ο αγώνας αυτός για εσάς είναι ευρύτερος ή αφορά μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στο τι γίνεται εδώ μέσα. Ή ας πούμε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Πάντα στην πανεπιστημιακή κοινότητα γενικά. Ο αγώνας σε σχέση με τα ερευνητικά, τα συγκεκριμένα, εννοείται. Ναι. Όχι μόνο, ο αγώνας που κάνεται από εδώ και για τα ερευνητικά και για το να μπορέσουν να ξυπνήσουν κάποιες συνειδήσεις, ας πούμε, να δουν τα πράγματα αλλιώς. Αν είναι μόνο στοχευμένος εδώ, καλά, εσείς μόνο εδώ στοχεύετε, μπορεί να δραστηριοποιήσετε και αλλού, αλλά τώρα μιλάμε για αυτό που γίνεται εδώ. Ή είναι ένας ευρύτερος αγώνας που αφορά όλη την κοινωνία και σας αφορά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, όχι μόνο αυτό εδώ. Αυτό εννοώ. Ωραία. Κοίτα, σίγουρα για μας τα ερευνητικά, ο αγώνας ενάντια στα ερευνητικά που σχετίζονται με στρατό αστυνομία αφορούν ευρύτερα την κοινωνία. Αφενός γιατί έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας και των στρατιωτικών μηχανισμών που απέναντι στην κοινωνία μόνο μπορούν να τεθούν κατά την άποψή μας. Αφενός, αφετέρου, η έρευνα για παράδειγμα για τον πόλεμο του κράτους ενάντια στους μετανάστες είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά ένα ευρύτερο κίνημα που είναι υπέρ των μεταναστών, ένα κίνημα αλληλέγγυος στους μετανάστες. Επομένως, με αυτή την έννοια, σίγουρα μπορούμε να βρούμε συνδέσεις με ευρύτερους αγώνες. Για παράδειγμα, επίσης, το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά εμάς άμεσα, γιατί θα μπει ένα σώμα
το οποίο θα μπορεί να μας επιτηρεί, να μας καταστέλει μέσα στο πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα σε αυτό το νόμο που εισάγει αυτό το σώμα μπαίνουν τουρνικέ, θέλουν να βάλουν τουρνικέ κάμερες, μιλούν για περιφράξεις του πανεπιστημίου. Και θέλω να θυμίσω το εξής, ότι τα κάμπους, ας πούμε, πολλές φορές είναι ενεργά κύτταρα για τις γειτονιές. Ο κόσμος έρχεται εδώ για βόλτα, βγάζει το σκύλο του. Μες στην πανδημία πολλές φορές λειτουργήσαν και ως χώροι που κάπως ο κόσμος μπορούσε να βγει και να ξεσκάσει. Επομένως, το τι θα γίνει με τα κάμπους, το αν θα είναι κλειστά δηλαδή συστήματα στα οποία απλά θα είναι μόνο για τον κόσμο της πανεπιστημιακής κοινότητας ή όχι, αφορά και ευρύτερα τις γειτονιές πέριξ αυτών. Επομένως, θεωρώ ότι ή ευρύτερα, παιδί μου, ένας αγώνας για την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση έχει να κάνει και με την κοινωνία ευρύτερα για το πώς πορεύεται όλο το σύστημα παιδείας, ας πούμε, κλπ. Άρα, σίγουρα, είτε μεμονωμένα είτε πιο συνολικά, τα ζητήματά μας θεωρώ ότι αγγίζουν. Τα ζητήματα που θέτουμε αγγίζουν κοινωνικά ευρύτερα ζητήματα. Προφανώς υπάρχουν και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν αμυγώς με εμάς. Δηλαδή η αλλαγή του εργασιακού μας, ας πούμε, καθεστώτος, ο αγώνας ενάντια σε αυτό, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αρκετά μερικό. Όπως και να έχει να κάνει κυρίως με το σώμα των ερευνητών. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω. Ξέρω ένα πολύ μικρό σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω με βάση μια ερώτηση που μας είχε γίνει και στην εκδήλωση που είχαμε κάνει στην Αμυντή για το ίδιο θέμα. Έτσι, πολύ γενική, επειδή ήταν επίσης και η ερώτηση εκείνη. Κατά πόσο η έρευνα που πραγματοποιείται μέσα στα πανεπιστήμια αφορά και την υπόλοιπη κοινωνία, οπότε και οι αγώνες που κάνουμε εμείς στην έρευνα αφορούν την υπόλοιπη κοινωνία. Η απάντηση που είχαμε δώσει στο τι θυμάμαι. Είναι εξισουσιαστικά η έρευνα, είναι μια φωτογραφία του πώς θα είναι αύριο η παραγωγική διαδικασία. Και το τι προϊόντα και τι δραστηριότητες θα κάνει αύριο η κοινωνία. Είναι μια προεικόνηση, ας πούμε. Ακριβώς. Τι θέλατε να συμβαίνει. Ναι, μελετάς την επόμενη μέρα. Σε τεχνολογικό τουλάχιστον επίπεδο. Μιλώντας πιο πολύ σαν μηχανικός. Αλλά και για τους γιατρούς ισχύουν αντίστοιχα πράγματα. Και για τις ανθρωπιστικές επιστήμες που σε έναν βαθμό θα επηρεάσουν τον τρόπο που θα νομοθετηθεί η κοινωνική πραγματικότητα στο μέλλον. Επίσης, αντίστοιχα πράγματα. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος που κάνει έρευνα προδιαγράφει κάπως λίγο το πώς θα δουλεύει η κοινωνία κάποιες μέρες, μήνες, χρόνια μετά. Οπότε σίγουρα αφορά όλους τους ανθρώπους που θα ζήσουν αυτές τις μέρες, μήνες, χρόνια το αποτέλεσμα της έρευνας. Αυτό που είχαμε απαντήσει και στο οποίο νομίζω ότι συμφωνούμε ακόμα είναι ότι δεν είναι απαραίτητο ότι οποιοδήποτε θα έπρεπε να έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο πάνω σε αυτό ή να ασκείται μια κριτική άνευ θεωρητικής βάσης. Δηλαδή, καλό θα ήταν να υπάρχει μια γνώση και να ασκείται μια κριτική. Και επίσης, καλό θα ήταν η έρευνα να ανοιχτεί προς όλους. Αυτό το ίδιο ισχύει για τους αγώνες μας. Δηλαδή, καλό είναι όλοι να συνδράμουν σε αυτούς τους αγώνες και να υπάρχει μια ανοιχτή πληροφόρηση και γύρωση του τι συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια προς τα έξω. Ούτως ώστε να μην υπάρχει διαφορά ταχυτήτων, ας το πούμε έτσι, και έλλειμμα γνώσης. Με ό,τι κακό αυτό συνεπάγεται. Το να υπάρχει σύγχρονη διαφορά ταχυτήτων. Αυτό είχαμε απαντήσει τότε στο συγκεκριμένο κομμάτι και νομίζω ότι ακόμα, δηλαδή, ακόμα ισχύει. Ναι, προφανώς. Σαν θέση του σχήματος. Θα θέλαμε αυτά τα πράγματα να ανοίγουν στην κοινωνία. Ναι, βέβαια, για να ανοίξουν αυτά. Εννοείς να ανοίξουν τώρα στην κοινωνία. Τώρα, σε αυτή την περίοδο, να ανοίξουν τώρα. Παρόντα χρόνια. Ναι. Ναι. Πρέπει όμως η κοινωνία, εγώ δηλαδή που δεν ξέρω από αυτά, πρέπει να αποκτήσω κάποια γνώση για να έχω και κάποια άποψη. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι, εντάξει. Αυτό εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε με την πληροφόρηση. Υπάρχει ένας ιδεολογικός μανδύας γύρω από τα πανεπιστήμια, πιστεύω, στην κοινωνία. Σίγουρα. Έτσι, για το πώς τα βλέπουν ή πώς βλέπουν τους καθηγητές κτλ. Ναι, εμείς νομίζω ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ρήγματα σε αυτό το μανδύα. Με ποια έννοια, με να παρουσιάσουμε την πραγματικότητα όπως είναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, να αποδομήσουμε πλήρως το κυρίαρχο αφήγημα περί ανομίας που ακούγεται. Να αποδομήσουμε το αφήγημα περί επιστημονισμού και
παραγωγής γνώσης και τα λοιπά που υπάρχει σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, να πούμε τα πράγματα όπως είναι, με ποια έννοια, το τι κομπίνες γίνονται στα πανεπιστήμια, ποια εκμεταλλεύονται από αυτό, business, ποιοι τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, πώς λειτουργούν τα εργαστήρια στα μαγαζιά. Τώρα μην το ανοίξω τώρα όλο αυτό. Τι διασυνδέσεις υπάρχουν με τα κόμματα, ευθέως με τον κρατικό μηχανισμό, με εταιρείες, όλο αυτό το σύμπλεγμα διαπλοκής. Mm-hmm. Ναι, για μας αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά και την κοινωνία άμεσα. Mm-hmm. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι εμείς εκεί ποντάρουμε σε αυτού του είδους την πληροφόρηση για να μπορέσει ο κόσμος να φτάσει σε αυτό που λες ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Mm-hmm. Και η μπροσούρα νομίζω είναι ένα παράδειγμα και μια απάντηση στην ερώτηση. Δηλαδή, νομίζω, τώρα σε αυτό προφανώς μπορείς να μου κάνεις κριτική, να με διορθώσεις, ότι διαβάζεται σχετικά εύκολα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και από κάποιον άνθρωπο που δεν είναι εξειδικευμένος ή δεν είναι διδακτορικός πάνω σε κάποιο ερευνητικό τέτοιο. Δηλαδή, σίγουρα, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να τη διαβάσει, νομίζω, μπορεί να τη διαβάσει οποιοσδήποτε άνθρωπος, νομίζω. Δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, τόσο εξειδικευμένο που... Okay. Για εμάς αυτό το σκοπό είχε. Δηλαδή να μην είναι κάτι εξαιρετικά εξειδικευμένο, να είναι κάτι που μπορεί να το διαβάσει και ένας κόσμος έξω από το πανεπιστήμιο και να πληροφορηθεί για την κατάσταση εδώ μέσα. Είναι ακριβώς λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Να επικοινωνήσουμε κάποια ζητήματα που μας αφορούν, αφενός στον κλάδο μας, πρωτίστως, γιατί αυτό είναι το υποκείμενο που περιμένουμε να δραστηριοποιηθεί, και δευτερευόντως σε όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Και προσπαθούμε ο λόγος μας να έχει τέτοιο χαρακτήρα, ας πούμε, τέτοιο ύφος και αυτό το επίπεδο εξειδίκευσης που να είναι κοινωνικά κατανοητός. Mm-hmm. Ωραία. Έφτασα στην τελευταία ερώτηση μετά από αυτή την ταλαιπωρία την οποία υπέστηκε από μένα. Καθόλου ταλαιπωρία. γιατί νομίζω ότι από τις ερωτήσεις που είχα φτιάξει, νομίζω ότι απαντήθηκαν μάλλον όλες. Αν έχετε κάτι στο νου σας αυτή τη στιγμή, κάποια μελλοντικά σχέδια, δεν ξέρω. Σαν σχήμα, σαν σχέδιο. Ναι, ναι. Έχουμε κάποια πράγματα. Δεν έχουμε. Έχουμε. Θα πω δύο. Εγώ θα πω και άλλα υπόλοιπα. Α, είναι τόσο πολύ. Εντάξει, το ένα είναι ότι αφενός τώρα το επόμενο διάστημα θα βγάλουμε κάποια πράγματα σε σχέση με τρία νέα ερευνητικά που έχουμε βρει για στρατό, για αστυνομία βασικά. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά την παρέλειψα την ερώτηση, γιατί λέω ότι δεν θα υπάρχει κάτι. Γιατί από τη στιγμή που γράψατε την μπροσούρα μέχρι τώρα, έχει περάσει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξουν και υπάρχουν όντως. Υπάρχουν, υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε βρει τρία, τα οποία θα βγει κείμενο σύντομα γι' αυτά. Mm-hmm. Τώρα εντάχει αφορούν κυρίως AI. Και συλλογή δεδομένων. Mm-hmm. Και τα τρία θα εκπονηθούν και στον EPCI εδώ στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Συμμετέχουν διάφορες αστυνομίες ανά την Ευρώπη, Υπουργεία Δικαιοσύνης, εταιρείες γύρω από την ασφάλεια, Space Ελλάς, που είναι ένα παράδειγμα πριν. Οπότε αυτό είναι το ένα. Άρα συνεχίζουμε κάπως τη δουλειά γύρω από το ψάξιμο. Τη σύνδεση επίσης με άλλες πόλεις που είπαμε πριν για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή την μπροσούρα, οπότε και εκεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη το περιμένουμε αρκετά λόγω του το Απιθύτα συμμετέχει ενεργά στη δική του προγράμματα. Αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να με αφορμή μια συζήτηση που ανοίξει το σχήμα για την. Για την έρευνα που συζητάγαμε πριν, τι έρευνα θέλουμε. Mm-hmm. Και κάποιες συζητήσεις που κάνουμε σχετικά με το εργασιακό μας καθεστώς από τη μία μεριά και από την άλλη τις χρηματικές ροές στο Πολυτεχνείο κτλ. Ίσως σε δεύτερο χρόνο να μπορούμε να βγάλουμε κι άλλο ένα κείμενο που να αφορά κυρίως το κομμάτι της έρευνας και σε οικονομικό επίπεδο και σαν κατεύθυνση. Και σε επίπεδο λίγο μιας πιο θεωρητικής απάντησης για το ερώτημα που μπήκε πριν. Το κείμενο είναι πολύ μετριοπαθές. Δείτε μου έργο θα είναι. Το νέο κεφάλαιο. Δείτε μου. Μπράβο. Ναι, ουσιαστικά μας απασχολεί το ζήτημα. Απλώς βαθύνω λίγο σε αυτό που είπε ο Νίκος, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό. Της χρηματοδότησης, του όγκου της χρηματοδότησης μάλλον, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων
από ερευνητικά προγράμματα. Mm. Που θα μας δώσει, αν κάνουμε αυτή την έρευνα, και μία εικόνα της στρατηγικής κατεύθυνσης της έρευνας. Βάσει όσα λέγαμε και πριν. Δηλαδή, άμα δεις πού η Ευρώπη σπρώχνει τα λεφτά και με ποιο όχημα, θα μπορέσεις να καταλάβεις και τι έρευνα ακριβώς θέλει να παράξει και με ποιες εργασιακές συνθήκες. Mm. Αυτό. Οπότε, θέλουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι γίνεται στα μεγάλα ιδρύματα της χώρας, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα να αναλύσουμε παντού. Ποιες είναι, να περιγράψουμε, εντάξει, το οποίο το ψηλογνωρίζουμε, τις μορφές εργασιακής απασχόλησης στο συγκεκριμένο κλάδο και να προσπαθήσουμε να θίξουμε ακροφυγώς την ερώτηση αυτή για το ποιες ανάγκες έχει τελικά να καλύψει η έρευνα και τι θα θέλαμε εμείς. Okay. Κάτι άλλο, παιδιά, που θέλετε να πείτε? Εντάξει, ασχολούμαστε με την επικαιρότητα. Δηλαδή, είναι οτιδήποτε είδηση, αγώνας, συμβεί μέσα στα πανεπιστήμια, σαν research critic θέλουμε να παίρνουμε θέση. Φερρυπίν είναι τώρα μέσω του σωματείου, υπάρχει και μια ομάδα για το έμφυλο ζήτημα, έχουμε πληροφορηθεί για αρκετά περιστατικά έμφυλης βίας μέσα στα πανεπιστήμια. Και πήγαμε, τέλος πάντων, για διάφορα περιστατικά. Το σχήμα καλό θα να πάρει μια θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έχει τέτοιο χαρακτήρα δηλαδή, το σχήμα, να σχολιάζει τα ζητήματα αυτά και να τα ανοίγει στο πεδίο δράσης του, που είναι το Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Και ζητήματα έξω από το Πολυτεχνείο έχουμε φέρει πολλές φορές εδώ μέσα. Με φέρει πριν την εμπορική αξιοποίηση του κτίριου Γκίνη, στο κάτω Πολυτεχνείο. Το είχαμε ανοίξει εδώ. Την εκτέλεση του Σαμπάνη στο πέραμα. Mm-hmm. Την είχαμε φέρει πάλι στο υποκείμενο εδώ πέρα. Δηλαδή το σχήμα έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα και θέλουμε να συνεχίσει να τον έχει. Να ασχολείται δηλαδή και με επίκαιρα ζητήματα και να τα φέρνει στο υποκείμενο στο οποίο απευθύνεται. Ωραία. Και σίγουρα έχουμε και αγώνες μπροστά μας που θα δοθούν και που δεν είναι κλειστοί. Mm-hmm. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι ένας νόμος ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει. Απλά δεν έχει εφαρμοστεί. Έχει σκάσει από τότε πανεπιστημιακή αστυνομία. Ναι, ναι, στις πύλες, Σεπτέμβρη. Mm. Αυτή η φιέστα τέλος πάντων που έγινε. Ναι. Οκ. Okay. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.